Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σήμερα. Μπάσκετ City. Πάμε μέχρι και τις 10 σήμερα, 5η 22 Μαρτίου. Έχουμε να πούμε αρκετά μπασκετικά. Έχουμε να πούμε αρκετά και για την επόμενη μέρα του ντέρμπι και για οτιδήποτε άλλο υπάρχει έτσι μπασκετικό και κινείται. Η αλήθεια θα μείνουμε περισσότερο στα του ντέρμπι. Έτσι, και την επόμενη μέρα που έχει αρκετό ρεπορτάζ όσον αφορά τον Άρη, γιατί από χθες το βράδυ και έπειτα υπήρξαν ραγδαίες εξελίξεις στο κομμάτι του προπονητή. Από χθες το βράδυ είχε γίνει γνωστό ότι υπάρχει διάθεση να λυθεί συνεργασία με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Αρχικά προέκυψε το όνομα του Σίμποντιτς, λίγο αργότερα προέκυψε το όνομα του coach Αγγέλου και σήμερα προέκυψε και τυπικά η αλλαγή στον πάγκο του Άρη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποτελεί παρελθόν και ο Βαγγέλης Αγγέλου είναι ο καινούργιος προπονητής του Άρη και μάλιστα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την καινούργια ομάδα και ο Άρης πορεύεται πλέον στη μετά Γιαννάκη εποχή, η οποία παρότι ξεκίνησε για να κρατήσει πολύ, θα πω εγώ, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν από το ξεκίνημα της σεζόν, ο Γιαννάκης τελικά 22 Μαρτίου αποτέλεσε παρελθόν. Ο Αγγέλου δεν είναι βέβαια καινούριος, έτσι, στην οικογένεια του Άρη, να το πω έτσι. Είναι η δεύτερη του θητεία, ξεκινάει μάλλον δεύτερη του θητεία στον πάγκο του Άρη, προκειμένου να τον βοηθήσει αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες στο πρωτάθλημα, 1,5-2 μήνες, να μην κινδυνεύσει η ομάδα του Άρη και να πετύχει τον minimum στόχο, δηλαδή την παραμονή στη κατηγορία, η οποία νομίζω τώρα που μιλάμε είναι στόχος, γιατί απλά δεδομένη χρονική στιγμή είναι μία νίκη πάνω από την ζώνη του Βεβαζουμίου και τον Πανιόνιο. Το πρόγραμμα που έχει ο Άρης είναι τέτοιο που του επιτρέπει να μην κινδυνεύσει, θα πω εγώ. Έτσι, γιατί ακόμα έχουμε άλλα 7 παιχνίδια, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, πολλά τα παιχνίδια και η λογική λέει ότι αν ο Άρης πάρει κάποια μάτς στην έδρα του και ένα μάτς εκτός έδρας με τα Τρίκαλα, που είναι καταδικασμένα, δεν θα έχει θέμα για να μείνει στην κατηγορία. Απλά μετά και τη χθεσινή ήττα από τον ΠΑΟΚ, δεδομένη χρονική στιγμή εκεί που είναι, υπάρχει ζήτημα, έτσι, και έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο με τον Προμηθέα. Τα λέγαμε και θα σε δούμε το Σταμάτη. Θα πούμε περισσότερα και για την αλλαγή και για το πώς προέκυψε, για την έλευση του coach Αγγέλου στον Άρη, για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μείνει και πάρα πολύ σε τι έγινε χθες, που σίγουρα ήταν μια σημαντική νίκη, σημαντική και για το κομμάτι των εντυπώσεων, το ψυχολογικό. Είδαμε και τον προπονητή τον πανηγυρίζει πολύ έντονα. Του βγήκε πίεση, το πανηγύρισε. Okay. Και ήταν και ένα μάτς που, έτσι όπως ήρθε κιόλας η νίκη, του δίνει όχι περισσότερη αυτοπεποίθηση, αλλά σίγουρα έδειξε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που κατάφερε να γυρίσει ένα μάτς το τελευταίο δίλεπτο ουσιαστικά του παιχνιδιού με 3 μεγάλα σουτ. Είναι και το βαθμολογικό κομμάτι φυσικά που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες εδώ με το Σταμάτη, ότι και για τις δύο ομάδες είναι γνωστό ότι όταν υπάρχει η ήττα, αυτός που χάνει έχει το θέμα κάθε φορά. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ, θα το έχει ο ΠΑΟΚ. Τώρα που είναι ο Άρης, το έχει ο Άρης. Αλλά το συγκεκριμένο ντέρμπι, τη δεδομένη χρονική στιγμή που έγινε, είχε πολύ σημαντικό βαθμολογικό αντίκτυπο και για τους δύο. Και για τον ΠΑΟΚ που κυνηγάει κάποια πράγματα, που θέλει να μείνει ως το τέλος στη μάχη τετράδας και γιατί όχι στο τέλος κανονικής περίοδου να είναι και μέσα σε αυτήν. Και για τον Άρη να ξεφύγει από τον επιβασμό. Ο ΠΑΟΚ νίκησε και πλέον πάει σε μία ακόμα αγωνιστική, αυτή που έρχεται το Σαββατοκύριακο, η οποία έχει πολλά σημαντικά μάτς για τις ομάδες που διεκδικούν την τρίτη και την τέταρτη θέση. Η ΑΕΚ παίζει με το Λαύριο και ο Προμηθέας έχει να παίξει το Σάββατο με τον Άρη στο Πάλαιο. Και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Ρόδο για να παίξει με τον Κολοσσό. Και παραδοσιακά δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και είναι ένα ακόμα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Σίγουρα από τη στιγμή που κατάφερε να κερδίσει τον Άρη, έτσι έχει και καλύτερη ψυχολογία.
και μεγαλύτερη πίστη και περισσότερη αυτοπεποίθηση, ούτως ώστε να πάει και το Σάββατο στην έδρα του Κολοσσού και να πάρει αυτό που θέλει και εκεί. Δεν είναι εύκολο, απλά μετά τη χθεσινή νίκη σίγουρα υπάρχει καλύτερη ψυχολογία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έτσι, που δίνει πάντα μια νίκη σε ένα ντέρμπι, πόσο μάλλον όταν αυτή είναι εκτός έδρας και έρχεται μάλιστα και σε ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε το χθεσινό, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά να κλέβει το μάτς στο τελευταίο δίλεπτο. Θα πούμε αρκετά, έτσι ξαναλέω ότι προφανώς και το ρεπορτάζ του Άρη είναι πιο, έχει περισσότερο ζουμί όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή που έγινε άμεσα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε να πούμε αρκετά εδώ με τον φίλο μου τον Σταμάτη Μουρελή. Τι γίνεται, καλησπέρα. Όλα καλά. 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 Ωραία. Υγεία υπάρχει. Υγεία, ναι. Εντάξει. Υγεία, τότε όλα καλά. Καλά είμαστε. Εντάξει. Τότε υγεία καλά. Να υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, γιατί το βασικότερο αγαθό είναι αυτό. Ωραία. Και κάποια πράγματα λίγο σε φτάνουν, ξέρεις, σε όρια εκνευρισμού, ξέρω ναι. Εγώ, ανεβαίνει πίεση, κανένα, ναι. Εντάξει, τα οποία επηρεάζουν. Και αυτά όμως είναι μέσα στο πρόγραμμα, ναι, σταματίες, δεν είναι. Επηρεάζουν υγεία, αλλά εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Είχαμε δηλώσει πάουξιμα από το μεσημέρι. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ακούσουμε ό,τι υπόθηκε από την. Όχι Media Day, τέλος πάντων, τις δηλώσεις που γίνανε και από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και από τον Θοδωρή Ζάρα που μιλήσαν το μεσημέρι. Αλλά έλεγα ότι και για τους δύο πλέον δεν μπορούν να μείνουν και πάρα πολύ σε ό,τι έγινε χθες. Έτσι, ο Άρης πλέον έχει επόμενη μέρα και. Καλά, τελείωσε. Ναι. Τελείωσε. Ό,τι έγινε, τελείωσε, έμεινε στο και παρελθόν. Ό,τι είπαμε για το παιχνίδι, τα είπαμε χθες εμείς. Ακριβώς. Την επόμενη μέρα, τι γίνεται. Ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, το ρεπορτάζ τρέχει και έχουμε και αλλαγή προπονητή, την οποία. Εντάξει. Δεν θα πω ότι δεν την περιμέναμε κιόλας, γενικά. Ναι. Έτσι. Θα πω ότι. Απλά χθες το αποτέλεσμα ίσως έδωσε και μια ευκαιρία παραπάνω. Στον αποχωρήσω Γιαννάκης. Έτσι. Θα θυμίζω ότι η πρώτη ουσιαστικά κουβέντα η οποία τέθηκε για αυτό το θέμα έγινε μετά τον Κόρυβο. Τότε κανείς δεν του είπε φεύγεις, γιατί και κανείς σε θεωρητικό βαθμό δεν είχε το θεσμικό ρόλο να το κάνει αυτό τότε. Τώρα τον έχει. Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Είναι ένα θέμα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Έτσι. Και είχα βάλει τότε και σε σχολείο μου στις 22 του Γενάρη, για όσους με διαβάζουν στο Λαμπαχωτάρης, ότι ο Γιαννάκης δεν τη βγάλει τη χρονιά, αν δεν είναι ο Λάσκαρης. Μία πλευρά, η άλλη πλευρά, οποιαδήποτε πλευρά δεν επιθυμεί να συνεχίσει αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο αγωνιστικό. Τότε βέβαια ήταν η πλευρά Ρουβανίδη και Καπάζογλου. Τώρα είναι η πλευρά Ζουλιά με Καπάζογλου ουσιαστικά, μαζί με τον κύριο Γούλι Έλμο, που θα πω κάτι λίγο για αυτό το θέμα που ανέφερες πριν, έτσι, για αυτή την ερώτηση που έκανες. Οι οποίοι πήραν την απόφαση, είχαν ήδη ουσιαστικά πάρει την απόφαση μετά την ήττα από το γυμναστικό. Απλά περιμέναν μήπως κερδίσει τον ΠΑΟΚ Άρης και αλλάξει λίγο κάτι. Δεν έγινε αυτό και χθες πήραν την απόφαση. Σε αυτό που λες πολύ σωστά, αν υπάρχει θεσμικός ρόλος, διοίκηση αυτή τη στιγμή δεν είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι διοίκηση. Είναι μελλοντική διοίκηση, μελλοντική διοικούσα επιτροπή. Έτσι. Θεωρητικά βέβαια όμως ο κ. Γουλέλμος έχει ένα πλεξούσιο στα χέρια του, το οποίο αναφέρει ότι έχει συμφωνήσει με τον κύριο Λάσκαρη για τη μεταβίβαση των μετοχών. Και πάνω με βάση αυτό το πλεξούσιο λειτουργεί. Έτσι. Εγώ θα πω εδώ κάτι το οποίο ανέφερα και στο σχολείο το πρωί, υπέγραψα. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος ο οποίος γίνεται η απομάκρυνση Γιαννάκη σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Εννοώ ότι αυτή η διοίκηση, αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η διοικούσα επιτροπή, αυτή η πλευρά, αυτή η κίνηση, όπως θες πες το και όπως θέλει να το πει ο κόσμος του Άρη, θα έπρεπε νομίζω πριν προχωρήσει στην απομάκρυνση Γιαννάκη να έχει προχωρήσει μια συνέντευξη τύπου, να παρουσιαστεί, να βγουν οι άνθρωποι που είναι μπροστά, να πούν κάποια πράγματα, να πούν τα πλάνα τους, να πούν τι έχουν στα χέρια τους, δηλαδή εννοώ πλεξούσιο μετοχών. Συμφωνία με Λάσκαρη για μεταβίβαση. Τι ακριβώς έχουν από όλα αυτά? Γιατί το λέω ένας δημοσιογράφος, το λέω άλλος δημοσιογράφος, το λέω ένας, το λέω άλλος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και κάτι επίσημο, ξέρεις και εσύ πολύ εύκολα, Νίκο, ότι ο καθένας μπορεί να το διαψεύσει. Ναι, φυσικά.
Μπορεί να βγει την άλλη μέρα ο Γουλέλμος και να πει: εγώ δεν είπα ότι εκπλήξωσα. Υπάρχει κάποια δήλωσή του? Βγήκε να το πει ο ίδιος? Όχι. Οπότε θεωρώ ότι πριν γίνει ό,τι γίνει με τον Γιαννάκη, θα έπρεπε πολύ όμορφα και ωραία αυτή η κίνηση να βγει, να μιλήσει, να παρουσιαστεί καταρχήν. Να παρουσιαστεί ποιοι είναι. Ποια θα είναι η νέα διοίκηση του Άρη? Από τη στιγμή που λειτουργεί σαν διοίκηση. Αυτή τη στιγμή αυτή η κίνηση λειτουργεί σαν διοίκηση. Έδειξε προπονητή, πήρε άλλον. Έτσι. Άρα δεν χρειάζεται να βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ ότι αλλάζει το διοικητικό συμβούλιο, γιατί υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια νέα διοίκηση. Να παρουσιαστεί. Ξέρει κανείς ποιος είναι μέλος της διοίκησης? Τι θα μου πει ο άλλος, ότι ο τάδε δημοσιογράφος ή ο τάδε. Και εμένα μπορεί να με είπαν ότι είναι ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Και επίσημα παρουσιαστήκαν. Δεν θα ήταν σωστό και πρέπον και ηθικό και με βάση το σωστό να παρουσιαστεί πρώτα η διοίκηση, να μιλήσει, να πει: είμαι ο τάδε, έτσι, είμαι ο κύριος Γουλέλμος, είμαι ο κύριος Ζουλιάμης, είμαι ο κύριος Καπάζογλου, είμαι ο κύριος Αρβανίτης, είμαι ο κύριος Μουρελής, εμείς είμαστε. Αυτοί οι κύριοι θα βάλουν χρήματα, έχουμε αυτό το budget για να δώσουμε για τα χρέη, αυτό το budget να δώσουμε για την ομάδα, έχουμε αυτό το πλάνο. Θα γίνει αυτή η κίνηση για να απελευθερωθεί κάτι από το Λάσκαρη, έτσι. Θα γίνει δηλαδή με τοχοποίηση των χρημάτων, τα οποία φαίνονται στα βιβλία, θα πω εγώ, ότι έβαλε ο Νίκος ο Λάσκαρης. Γιατί και εγώ το είχα αναφέρει και δεν την εκπομπή. Κάποιος μου είπε ότι δεν έχουμε παραστατικά από τη διοίκηση, την προηγούμενη. Δεν έχουμε παραστατικά και αν τα ζητήσει από το Λάσκαρη θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε και στα δικαστήρια. Αλλά εγώ το λέω αυτό τώρα με επίγνωση, έτσι, αυτό που λέω, γιατί ο συγκεκριμένος μπορεί να μου πει αύριο: εγώ δεν σου το είπα ποτέ. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Μου το έπεισε ρεπορτάζ. Να βγει να παρουσιαστεί λοιπόν ωραία και καλά, να πει: είμαστε αυτοί, έτσι. Και μετά από δύο μέρες να πει: έλα εδώ κύριε Γιαννάκη, φεύγεις. Ναι, επίσης τώρα μιλάμε για τυπικά πράγματα, έτσι. Αλλά ας πούμε δες τώρα, υπάρχει μια ανακοίνωση στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας, σωστά? Ο Αγγέλου προφανώς έχει συμφωνήσει στο τέλος σεζόν, να υποθέσω. Ναι. Η συμφωνία είναι μέχρι το τέλος της τρέχουσα σεζόν. Η εταιρεία σε ποιον ανήκει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή δεν την κάνει αυτό. Θα διαβάσω τώρα γιατί το είδα ένα κομμάτι από την ανακοίνωση του Σουπερτρένικου. Ναι. Αναφέρει διάφορα, την αναφέρω στη συνέχεια την ανακοίνωση. Λέει: η χρονιά είναι πολύ δύσκολη, αλλά και ο Μιχλώδης σε κεφαλαία γράμματα μέχρι και σήμερα, όπου κανένας δεν ξέρει ποιος αποφασίζει τι. Νομίζω αυτό το λέει. Αυτό σου απαντάει. Το λέει ο Σούπερ 3. Ο ίδιος Σούπερ 3, που μπορεί να έχει μια πρόσβαση παραπάνω σαν οργανωμένος, οργανωμένη, έτσι. Βγαίνει και λέει: κανείς δεν ξέρει ποιος αποφασίζει τι. Μα είναι και αυτή η απορία που σου λέω τώρα. Δηλαδή, έρχεται σήμερα ο Αγγέλου, έτσι. Ναι. Και υπάρχει μια απόφαση ότι τελείωσε. Ο κύριος Ζουλιάμης πήγε και τον αποδέχτηκε στο αεροδρόμιο. Πολύ ωραία. Με ποιον υπογράφει ο Αγγέλου? Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω ποιος το είναι. Οποίο μπορεί, παιδί μου, μπορεί να είναι. Ο Νίκος Λάσκαρης, η Τζόρτζ Εσεβίου και ο Μάνος Λάσκαρης. Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω κάτι να έχει αλλάξει. Ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Άμα δεν ανακοινωθεί μια διοίκηση, η οποία φυσικά σημαίνει ότι θα παραιτηθούν οι Λασκαρέοι και η Τζόρτζια, για να γίνει μια νέα διοίκηση, θα γίνει μια διοίκηση πρωτοδικείου, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Εγώ ξαναλέω, δεν μένω σε αυτά που μου λέει ο ένας και ο άλλος. Εγώ ξέρω ότι έχουν περάσει 25 μέρες. 25 ολόκληρες μέρες έχουν περάσει. 20 πόσες από τότε βγήκε το θέμα το συγκεκριμένο. Και δεν έχω δει μία επίσημη τοποθέτηση. Μία ανακοίνωση της ΚΑΕ, μία συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ. Ακόμα και το ρεπορτάζ για ενημέρωση που πήγε χθες το βράδυ την ΚΑΕ Άρης ήτανε. Να είχαμε να λέγαμε. Ακόμα και τέτοια. Δηλαδή, έλεγε χθες η ενημέρωση Νίκο, η οποία βγήκε στα site, δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέμε από εδώ την εκπομπή, ότι ο Γιαννάκης, ο οποίος στήριξε την προσπάθεια και βοήθησε όσο κανένας και ξέρω εγώ, αλλά η διοίκηση είναι λίγο σε μια κατάσταση περίεργη, γιατί πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά επειδή δεν μπορεί να αλλάξει παίκτη, θα αλλάξει το Γιαννάκη. Είναι, δηλαδή, και ποια είναι η διοίκηση, ρε παιδιά? Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Την απάντηση τη δίνω Σούπερ 3. Την απάντηση τη δίνω Σούπερ 3. Αυτό που λέμε εδώ και 10 μέρες από την εκπομπή. Και το είπαμε και την Τρίτη, το είπαμε χθες το βράδυ. Πρέπει να γίνει συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου. Όχι δηλώσεις σε συγκεκριμένα ραδιόφωνα. Θα το πω αυτή τη φορά. Όπως έκανε ο προηγούμενος ο διοκτήτης. Ή ο νύνος διοκτήτης.
συνέντευξη σε όλους τους δημοσιογράφους να παρουσιαστούν, να μας πούν ποιοι είναι, ποιο είναι το πλάνο τους. Ποιο είναι το πλάνο τους. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Νίκο, μπορεί ξαφνικά, λέω τώρα έτσι, παράδειγμα, μην το πάρει κυριολεκτικά κάποιος, μπορεί να βγει αυτή η διοίκηση του κύριου Γουλέλμου, έτσι, να σωθεί, δηλαδή και να πει το καλοκαίρι, εγώ ξέρετε παιδιά, έχω ένα πλάνο να πουλήσω όλους τους παίχτες. Είναι μια κατάσταση. Ξέρει κανείς. Οποία... Δηλαδή, τώρα λίγο αυτό το παράδειγμα που έβαλα ήταν λίγο ακραίο μένα, αλλά θέλω να δείξω ότι κανείς δεν ξέρει τι. Ναι. Τι μαθαίνει ο κάθε δημοσιογράφος. Δηλαδή, τώρα να πούμε ότι ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να είναι φύλλα προσκύμενο σε ένα παράγοντα, φύλλα προσκύμενο σε ένα άνα. Να τα πω δηλαδή, να τα συλλαβήσω. Όπως έλεγε ο Τζέρι Μακ, σε ποια ταινία το λέγει αυτό. Πες το μου, λες σαν να είμαι 6 χρόνο παιδάκι. Δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν. Εξήγησε μου τι. Τέλος πάντων. Δηλαδή, ναι. Να σας το. Κάθε δημοσιογράφος και είναι λογικό, παίρνει ένα ρεπορτάζ, κάποιος παράγοντας το βοηθάει λίγο παραπάνω, του δίνει κάποια παραπάνω είδηση και πάει λέγοντας η ιστορία. Έτσι. Και βέβαια όλοι θέλουμε το καλό της ομάδας. Αυτοί που δεν το θέλουν και κοιτάνε το πρόσχερο συμφέρον, νομίζω ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να τους κρίνει ποιοι είναι. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα πω εγώ αν είναι καλή ή κακή τώρα η απόφαση για το Γιαννάκη. Θα ξεκινήσω λίγο με αυτό. Ότι υπάρχει μια διοίκηση, η οποία, μάλλον υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, η οποία λειτουργεί σαν διοίκηση. Εκτελεί χρέη διοίκηση. Ακριβώς. Ναι. Έτσι, παίρνει αποφάσεις και κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Άντε, βγήκαν τα τρία ονόματα, είναι μπροστά. Ο Γουλιέλμος, ο Ζουλιάμης και ο Καπάζογλου. Ο οποίος Καπάζογλου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν θέλει να εμπλακεί σε κάποιο ρόλο διοικητικό ή οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν είναι από πίσω που λέμε. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε τι, για τον Ζουλιάμη και για τον Γουλιέλμο. Ποιο άλλο είναι μέσα. Είναι ο Αρβανίτης, όχι. Είναι ο Ρούσος, είναι ο Νικολός. Είναι ξέρω εγώ κάποιος άλλος. Είναι κάποιος από την Αθήνα που είναι πίσω από τον Γουλέλμο. Ποιος είναι. Ποια είναι αυτή η διοίκηση που, δηλαδή χθες το βράδυ πήγαν κάποιοι άνθρωποι και τι είπαν στο Γιαννάκη. Είμαστε διοίκηση, φεύγεις. Μα αυτό είναι το ερώτημά μου. Προφανώς και αυτό το είπαν. Ναι. Γιατί ο κ. Γουλέλμος πήγε στην προπόνηση, okay. Μίλησε με τον προπονητή. Έτσι και ουσιαστικά ο προπονητής από τη στιγμή που μιλάει με αυτόν, σημαίνει ότι τον αποδέχεται. Βέβαια, ο Γιαννάκης. Φέτος σε αυτούς τους ρόλους που έκανε, μίλησε ας πούμε, και με τους επενδυτές από την Τουρκία σε κάποια στιγμή. Έτσι. Σε εισαγωγικά επενδυτές. Μίλησε με τους επενδυτές. Ναι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, παιδιά, μέχρι να γίνει. Γιατί εγώ έχω μάθει στη ζωή μου και στην δημοσιογραφική μου καριέρα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, ότι η αλήθεια δεν θα είναι το θύμα. Η αλήθεια θα βγαίνει. Η αλήθεια πρέπει να βγει. Και όταν λέω αλήθεια, δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι λένε ψέματα προς Θεού, έτσι, να μην παίξει εδώ. Αλλά όταν λέω αλήθεια, να βγουν τα ονόματα, το πλάνο, ποιοι είναι, όλα αυτά. Όλα αυτά. Ναι, και κυρίως... Να βγουν, να φανούν, ναι. Να ξέρουμε ποιους έχουμε να κάνουμε, τι πλάνο έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Να στηριχτούν, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς. Δηλαδή, αντί λες στον κόσμο, πάνε στο γήπεδο για τα εισιτήρια. Μπορεί να πει κανείς μια σιγουριά, ποιος πήρε χθες τα λεφτά από τα εισιτήρια. Πολύ καλή ερώτηση. Να βάλει κανείς το χέρι στο εισιτήριο. Πολύ καλή ερώτηση κι αυτή. Όταν υποτίθεται ότι. Είναι ο Λάσκαρης. Πώς έχει αλλάξει δηλαδή. Ακούω αλλάζει, αλλά πώς αλλάζει. Γράψαμε όλοι, ναι, και εγώ το γράψα. Έτσι και εγώ το γράψα. Ότι αλλάζει λέει δεκάδα γιατί υπήρχε αυτή η ενημέρωση ότι έχει συμφωνήσει ο κ. Γουλέλμος με τον Λάσκαρη και ότι θα προχωρήσει. Αλλά από τότε έχουν περάσει 15 μέρες. Μα κοίταξε, το αλλάζει σελίδα. Όντως αλλάζει σελίδα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι άνθρωποι πλέον που παίρνουν αποφάσεις. Απλά ναι, οι συγκεκριμένοι σωστό. Άνθρωποι. Απλά εγώ. Πώς παίρνεις αποφάσεις. Όταν γράφεις και λες και έχεις μια ενημέρωση ότι αλλάζει σελίδα, συμφώνησε ο Λάσκαρης με τον Γουλέλμο, να δώσει μετοχές και τα σχετικά. Ωραία, περιμένεις στο επόμενο δεκαήμερο να γίνει μια συνέντευξη τύπου με τον κύριο Γουλέλμο, να πάρει μια επίθεση μου τοποθέτηση, να κάνει κάποιες δηλώσεις και να πει ανοιχτό το πλάνο και να πει ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Δηλαδή είναι κρυφό να πούμε ότι ο Λάσκαρης πρέπει να μετοχοποιήσει τα χρήματα αυτά που έχει βάλει για να γίνει μετά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τη μετοχή. Για να πουληθεί και όλη αυτή η διαδικασία που είναι γνωστή. Είναι δηλαδή κρατικό μυστικό. Και εγώ ξαναλέω, θα αφήσω στην άκρη, θα το συζητήσουμε μετά το θέμα Γιαννάκη Αγγέλου. Mm-hmm. Για μένα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ασκούν διοίκηση στον Άρη να κάνουν μια συνέντευξη τύπου, να ανοίξουν τα χαρτιά τους, να πούν το πλάνο τους, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες. Φτάσαμε Μάρτι, έτσι, και ακόμα δεν γίνεται τίποτα. Ευτυχώς σήμερα δεν εκδικάστηκαν και αιτήσεις κατάπτωσης εγκυητικής για τον Άρη. Φτάσαμε Μάρτι, τα μπαν υπάρχουν, οι αιτήσεις υπάρχουν, οι προσφυγές υπάρχουν. Έτσι. Υπάρχει και η μια νίκη πάνω από τους αντιβιβασμούς. Πέρα το αγωνιστικό, ναι. Έτσι. Συμφωνώ. Υπάρχει και αυτό. Έτσι, πρέπει να βγουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν ανοιχτά. Ποιοι είμαστε,
Αυτό είναι το πλάνο μας. Αυτή θα είναι η διοίκησή μας. Αυτό θα γίνει για να φύγει ο Λάσκαρης. Υπάρχουν πολλοί Αργενοί ακόμα, Νίκο, οι οποίοι αναρωτιούνται αν ο Λάσκαρης τελικά θα έχει φύγει ή θα φύγει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτή η νέα κατάσταση. Ναι, ρε παιδιά, θα φύγει ο Λάσκαρης. Τελείωσε ο Λάσκαρης. Ναι. Τελείωσε ο Λάσκαρης. Θα γίνει αυτό το βήμα για να φύγει. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πώς ο Μιχλώδης. Ο Μιχλώδης, ναι. Ο Μιχλώδης. Σωστά, έχει και αφρικανική σκόνη αυτές τις μέρες. Πραγματικά, δηλαδή, να σου πω κάτι. Επειδή και άλλοι για να γίνουν σε Σουπερτέκη, συμφωνώ που ουσιαστικά δεν ενημερώθηκε ο ΑΣ για αυτό που έπρεπε. Γιατί ο ΑΣ έπρεπε να ενημερωθεί πρώτος σαν μέτοχος της εταιρείας. Mm-hmm. Ο Σούπερ 3 εδώ, έτσι, το λέει όσο πιο καθαρά γίνεται. Το λέει, το ξαναδιαβάζω. Μέχρι και σήμερα που κανείς δεν ξέρει ποιος αποφασίζει τι. Το λέει. Ναι. Έτσι. Ο Σούπερ 3 το λέει αυτό που ξαναλέω. Όχι επειδή το λέει επειδή ο Σούπερ 3. Επειδή ο Σούπερ 3 σαν οργανωμένοι μπορούν να έχουν μια πρόσβαση παραπάνω αυτή τη στιγμή και να δουν ποιος είναι τι. Mm-hmm. Καταλαβες. Mm-hmm. Και να πούνε παιδιά, ναι, είναι ο ξέρω εγώ Γουλέμος, είναι ο ξέρω εγώ Μουρέλης, είναι ο Μοσκοβίτης. Πότε θα γίνει αυτή η ανακοίνωση, η συνέντευξη τύπου η ανακοίνωση. Πρέπει να γίνουν, τι να γίνει, ρε παιδιά, πρέπει αυτά τα πράγματα. Αυτό μας έχει φάει σε αυτή τη χώρα, Νίκο. Και στον αθλητισμό και στην πόλη. Αυτό το πράγμα να γίνονται όλα, εντάξει παιδιά, εμείς θα γίνουν όλα, αλλά σε λίγο, σε λίγο. Έτσι φάγαμε όλο το καλοκαίρι και άλλους 7 μήνες με το Λάσκαρη. Με το Λάσκαρη, έτσι φάγαμε 7 μήνες. Θυμάσαι mm-hmm. το καλοκαίρι. Κάνει την ανακοίνωση με τον Γιαννάκη. Λέει ότι λέει σύνδεξη τύπου που την κάνει την ίδια μέρα με τον Γιαννάκη για να αποφύγει τις ερωτήσεις οικονομικές ο Λάσκαρης. Για να λέει αυτά που έλεγε ότι το budget θα βγει από τα, από τα λεφτά, το, από τα έσοδα. Ποια έσοδα, μηδέν έσοδα. Και εξαφανισμένος μετά για 8 μήνες με τους Τούρκους που ήρθαν και αυτά, έκανε μια συνέντευξη έτσι, σε συγκεκριμένο μέσο. Έτσι, δεν θα κρίνω αν είναι καλός ή κακός, καλά έκανε. Και ξανά είπα και τότε που έγινε ότι οι συνάδελφοι έκαναν αρκετά καλά τη δουλειά τους. Αλλά είναι συνάδελφοι, έχουν δύο μυαλά. Καλύτερα θα ήταν 15 συνάδελφοι και να είχαμε 15 διαφορετικά μυαλά για να κάνουν ερωτήσεις, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρω πως είναι να κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή και ειδικά ένα τέτοιο δυνατό θέμα, έτσι εκείνη τη στιγμή βομβαρδίζεις από μηνύματα, Facebook, στο κινητό σου, αυτά, χάνεσαι. Καμιά ερώτηση την ξεχνάς, καταλάβες. Ή κάτι που σου λέει ο άλλος, το αφήνεις. Όπως ο Κυρίος Παπαγιάκης εκείνη τη στιγμή είπε όλεθρος. Αν δεν βρούμε λέει τα λεφτά θα έρθει όλεθρος, είπε. Να όλεθρος. Πέρασε αυτό όλο το οκτάμινο και είχαμε αυτά τα ίδια πράγματα. Όχι, παιδιά, ξέρει ο Λάσκαρης, κινεί το Λάσκαρης, κάνει ο Λάσκαρης. Και φτάσαμε Μάρτι, τίποτα ο Λάσκαρης. Φράγκο. Δεν έχει πληρώσει. Είναι απλήρωτη μέχρι και η σκούπα. Χθες έκανα απεργία η σκούπα που καθαρίζει το παρκέ. Άμα το είδες. Δύο φορές κουνήθηκε η σκούπα. Μέχρι και η σκούπα στο παλέ είναι απλήρωτη. Και έρχεται μια νέα διοίκηση, μια νέα κίνηση εδώ και καιρό που υπάρχει. Έτσι. Και περιμένουμε όλοι να. Δηλαδή βγαίνεις, πες. Είμαι εγώ ρε παιδί μου, είμαι εγώ. Θέλω τη στήριξη του λαού, ναι. Θέλω να γεμίσετε το Αλεξάνδριο σε 5 παιχνίδια, να μαζέψουμε λεφτά, να πληρώσουμε προσφυγές, να πληρώσουμε παίχτες. Και πας και παίρνεις μια απόφαση. Όποια είναι αυτή η απόφαση, και τι κάνεις τώρα. Βάζεις τον κόσμο τώρα στην πρίζα. Από χθες ο κόσμος του Άρη είναι σε μια πρίζα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την απόφαση και πώς ξεκινάει έτσι η νέα διοίκηση και καταλαβαίνεις. Ναι. Γιατί δεν ξέρει ποιος είναι η διοίκηση. Πολύ απλά δεν ξέρει επίσημα ποιος είναι η διοίκηση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε λίγο κάποια πράγματα ακόμα. Έτσι και για να μην βολεύει και στην αλλαγή του. Και στην αλλαγή. Απλά θέλω να το πω αυτό για τη διοίκηση, γιατί κάποιος πρέπει να το πει. Κάποιος πρέπει να πει ότι πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Mm-hmm. Άσε τι ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ άσε τι ξέρω. Το αφήνω στην άκρη. Δεν πρόκειται να το πω. Εγώ θέλω να βγουν επίσημα και να μιλούν. Είμαστε αυτοί, ρε παιδιά. Να ξεμάθει ο κόσμος. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν. Μαζί μας φυσικά είναι το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα στην Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης. Ό,τι θέλετε να κάνετε στο μαλλί σας το έχει ο Γιώργος Μάσκας. 2310-282-700 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσει το ραντεβού σας και μέσα και στο Facebook και στο Instagram στο George Maskas Hair Salon που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα. Πρώτη ώρα μαζί μας και η Ιώτο Κλιμπαντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου στην Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα 2310-938-875 με την Οτογκλίν Παντελίδης να είναι μαζί μας και σήμερα φυσικά χειμωνιάτικη μέρα είναι η αλήθεια με κρύο, με αέρα, με λίγο βροχή σήμερα Πέμπτη στο δέντρο στο μπαρ το οποίο είναι στην Βασιλέως Γεωργίου 25
σε ένα πολύ ωραίο χώρο με live κάθε βράδυ. Μπορείτε να πάτε να πιείτε το ποτό σας, να πιείτε 92 είδη μπύρας και περίπου 40 ετικέτες σε βαρελίσχες μπύρας. Μπύρες σήμερα το βράδυ, τα μπλε μύρτιλα παίζουν μουσική στη σκηνή του δέντρου στο μπαρ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα και για την αλλαγή του προπονητή στον Άρη, να ακούσουμε και πρωταγωνιστές από πλευράς ΠΑΟΚ λίγο πιο μετά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε δεύτερο μισάωρο εκπομπής. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Με Σταμάτη Μουρελή και Νίκος Μεσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε λέγοντας κάποια πράγματα για τον Άρη. Να πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα. Φυσικά ξεκινώντας την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Επίσης, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που καταφέρει να κερδίσει και εκεί, κάνει ένα σημαντικό βήμα για να είναι κοντά εκεί στην τετράδα και να διεκδικήσει τη θέση του στην πρώτη τετράδα στο τέλος κανονικής περίοδου. Σήμερα νωρίτερα δηλώσεις από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, δηλώσεις που είχαν να κάνουν και με το παιχνίδι με τον Άρη και με το παιχνίδι με τον Κολοσσό. Η αλήθεια είναι ότι η κουβέντα όταν πήγε στον ίδιο, πέραν του αγωνιστικού του χθεσινού, δεν είχε διάθεση να πει και πάρα πολλά. Οκ, δεκτών γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε όσα μας είπε νωρίτερα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ξεκινήσουμε να ακούσουμε τον Χαραλαμπόπουλο. Βεβαίως. Περιμένεις ότι το πρώτο στο τέρμπι εκεί για το ποτάρι να τίσουμε από αγωνιστές για το πρώτο. Πρώτο μου τέρμπι ήταν. Όλοι τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Όλοι δώσαμε το κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, που είναι σημαντικό για το κόσμο του ΠΑΟΚ. Και γενικά είναι ένα ντέρμπι το οποίο όλη η Ελλάδα το βλέπει. Δεν είναι σημαντική νίκη. Είναι υπαρξία σου στην αγωνιστική κατάσταση της Παλκεκούμου. Ένιωσα καλά μες το παιχνίδι. Προσπάθειες που πήρα μπήκανε. Ένιωσα καλά. Πιστεύω ναι. Η ψυχολογία μου είχε ανεβεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ένιωσα λίγο σαν να παίζω με την εθνική ομάδα. Η χρονιά ξεκίνησε περίεργα για σένα και με τραυματισμό. Πάνηση, έχεις την προσπάθεια να... Λοιπόν, ναι, κάθε κάτι... Πάνηση, τονώνει ψυχολογικά και με κάνει να θέλω να κάνω κάποια περισσότερα πράγματα. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι, γιατί ο τρόπος που είσαι νίκη θα τον δώσει όλη την ψυχολογία της ομάδας. Και πάμε σε πιο δυνατά για τη συνέχεια. Όλα τα τούλια. Έχετε όμως πριν δύο νίκες. Πάτε με την ψυχολογία στη Ρόδο. Είναι μια πολύ δύσκολη έδρα, κακά τα ψέματα και κλειδί παιχνίδι για την τετράδα. Ειδικά μετά τη χθεσινή νίκη έχουν πολύ καλή ψυχολογία όλα τα παιδιά. Σίγουρα πάμε σε κάθε παιχνίδι να κερδίσουμε και να βρεθούμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην βαθμολογία. Τώρα από εκεί πέρα ξέρετε από εμάς. Για μένα ήταν το πιο ωραίο παιχνίδι της χρονιάς. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια είναι τα πιο ωραία που μπορεί να παίξει κάποιος. 7 πόντους σε 2 λεπτά παίρνουν το τέλος του παιχνιδιού. Και είναι σημαντικό σημείο. Τι σκέψεις πέρασαν από το διάλογο. Έχουμε δει πολλά να γίνεται στο μπάσκετ, δεν τα παρατήσαμε και αυτό φάνηκε. Το πιστέψαμε όλοι. Μπήκαν δύο μεγάλα σουτ, ειδικά στο τέλος από τον Ζάρα και πήραμε την νίκη. Τι με δυσκόλεψε. Εντάξει, να σου πω. Ο κόσμος σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Βοήθησε τον Άρη πάρα πολύ. Ο Άρης πίεσε πάρα πολύ, ειδικά για να κερδίσει. Ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν τα πιο δύσκολα σημεία. Καταληκτικό παιχνίδι με την Καστιακά. Ναι. Τα περισσότερα παιχνίδια δεν είμαστε τυχεροί, οπότε στο χρυσό παιχνίδι ήμασταν λίγο πιο τυχεροί από τα προηγούμενα. Ναι, το ζήλεψα. Έπρεπε να το έχω πάρει εγώ. Τηριάρχη όμως αναμέτρησε, βάλετε σημαντικά καλά, θα πρέπει να το πάνω στη. Ναι, αλλά δεν βάλω το τελευταίο. Εγώ εδώ τι πρέπει να ακούσει έτσι ο
Το ρυθμό του παιχνιδιού, πιστεύω. Γιατί είναι μια ομάδα που της αρέσει να τρέχει, να παίζει λίγο πιο ελεύθερα. Πιστεύω ότι άμα παίξουμε το δικό μας ρυθμό και το πιο πολύ στα 5-5 θα έχουμε το πρώτο λόγο. Εννοείται, εννοείται. Πιστεύω ότι αυτή είναι η χαρά του παιχνιδιού, να παίξει το παιχνίδι τώρα και πέρα. Το ιδανικό θα ήταν να έχει η ομάδα και τα δύο. Αν σου να διαλέξεις, θα ανταλλάξεις το προσωπικό μου. Όχι. Καλοκαίρι, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Εντάξει. Γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό του αναθήματος που μπορεί να δείξει η ομάδα και το έχει δείξει τη διάρκεια της σεζόν αρκετές φορές. Σίγουρα. Όπως είπα, παιχνίδι μπάσκετ, όλα μπορούν να γίνουν και έτσι προσθέσαμε και εμείς θες και αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους τους παίκτες. Να μην τα παρατάμε ποτέ, ό,τι και να γίνεται στο παιχνίδι. Το δέχομαι, δεν έχω δει δηλώσει. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Χαραμπόπουλο. Σε όσα ήθελε να απαντήσει, απάντησε. Σε όσα δεν ήθελε, το απέφυγε, όχι για τόσο κομψά, αλλά οκ, okay, έτσι είναι πολλές φορές οι καταστάσεις. Ο Χαραμπόπουλος, ένας από τους προγραμματιστές του ΠΑΟΚ χθες, σε διάρκεια στο παιχνίδι, 16 πόντους πρώτο σκόρερ ήταν, νομίζω και του αγώνα ήταν πρώτο σκόρερ ο Χαραμπόπουλος χθες και πέτυχε και δύο έτσι, επιτεύγματα για την καριέρα του στη λογική ότι ήταν η πρώτη φορά που είχε τόσο υψηλό βαθμό στο σύστημα αξιολόγησης και οι 16 πόντοι που πέτυχε. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον παίχτη που ήταν πρωταγωνιστής, γιατί έβαλε τα δύο μεγάλα σουτ στο τέλος. Ένας παίχτης που κατάφερε μέσα σε 7,5 λεπτά με τα δύο σουτ αυτά που έβαλε στο τέλος να χαρίσει την νίκη στον ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε όσα μας είπε και ο Θοδωρής Ζάρας. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως το περιμέναμε ντέρμπι. Όλη η Θεσσαλονίκη, θα έλεγα και όλη η Ελλάδα, ζει για αυτά τα παιχνίδια. Ευτυχώς βγήκαμε νικητές σε αυτό το ντέρμπι. Χρειαζόμασταν πολύ αυτή τη νίκη και συνεχίζουμε. Είχες μικρή αίμα σε δύσκολη καμπή του αγώνα και αυτό έχει σε δύο καθοριστικά παιχνίδια. Έχει μετρήσει το γεγονός ότι ήξερες και τα καλά από την παρουσία σου στον Άρη ή είναι κάτι εντελώς άσχετο? Εντάξει, προσωπικά νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο. Όλα τα καλάθια νομίζω είναι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, ευστόχησα σε δύο σουτ κρίσιμα και χάρηκα πολύ που συμμετείχα και εγώ στη μεγάλη νίκη της ομάδας. Μπήκες από την κατάψυξη, όπως είπε ο Λίνος. Ναι, αυτό το παρατσούκλι το έχω εδώ και λίγα χρόνια. Εντάξει, ναι. Είναι έτσι πρέπει να είσαι στο παιχνίδι όταν είναι. Έτσι κρίνεται στο τέλος, θέλει ένα-δύο μεγάλα σουτ. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχεις, ότι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος τουλάχιστον σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος είτε είσαι στον πάγκο είτε είσαι μέσα στο γήπεδο. Γιατί όπως είδαμε, μπορεί να χρειαστείς έστω και 10 δευτερόλεπτα και μπορεί να κρίνεις και το παιχνίδι. Οπότε όσο παίζεις ή όσο δεν παίζεις, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο στόχο σου. Μετά ποιο ήρεμα το βράδυ το σκέφτηκες καθόλου το μάτς, το ξαναγύρισες στο μυαλό σου, πώς πήγες στο τέλος, το κάνεις μάλλον συνέντευξη? Γενικά ναι. Κάνα αναδρομή σε όλες τις φάσεις που κατά 90% τις θυμάμαι όλες. Η χθεσινή μου άφησε και πολύ γλυκιά γεύση λόγω της νίκης. Και από σήμερα σκεφτόμαστε τον κολοσσό. Ποιο τρίποντο ήταν πιο δύσκολο? Το πρώτο. Γιατί? Γιατί άμα δεις τη φάση ήμουνα και λίγο χωρίς ισορροπία.
Ναι, χωρίς... είχα και τον παίχτη μου, το Μάρα, ήταν από πάνω μου ακριβώς. Νομίζω το πρώτο το τρίποντο ήταν πιο δύσκολο. Θες να αφιερώσει κάπου την νίκη? Ναι, είπα στους παίκτες μου και στους προπονητές μου. Είναι καλάθια τα οποία μπαίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Σου ήρθε κάτι εκείνη την ώρα όταν η μπάλα έκυγε και έπρεπε να σουτάρεις και να στοχίζεις? Ή δεν υπάρχει χρόνος για αντίθεση? Δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτείς. Απλά παίρνεις την μπάλα και τη σουτάρεις. Δεν υπάρχει χρόνος εκείνη τη στιγμή να σκεφτείς. Δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Στην αρχή δεν σου πήγε το μάτς, εκνευρίστηκες λίγο. Το είπες και χθες, νομίζω. Όχι, δεν μου πήγε το μάτς. Εκνευρίστηκα με εμένα που είχα κάνει τη λάθος πάσα ή την τελευταία, που ίσως ήταν και φάουλ βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Και εκνευρίστηκα με αυτή τη φάση για τον εαυτό μου. Η τελευταία φορά που το κάνεις θυμάσαι πότε ήταν? Ποιο πράγμα? Το μπαζεμπίδο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Νομίζω και πέρσι είχα βάλει ένα με τον Ανάρη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Δεν ξέρω να σου πω. Το τρίποντο του Μπόσου κλέβει καθόλου από τη δική σου δόξα που κάνει το 64-60? Πολύ κλέβει. Εννοείται. Και το τρίποντο του Γκος και το performance του Βασίλη. Ουσιαστικά, εγώ πιστεύω ότι ο Βασίλης μας κράτησε και έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την νίκη. Σίγουρα όλα τα παιδιά βοήθησαν. Δεν είναι ούτε τα δικά μου τα τελευταία σου, ούτε το τρίποντο μόνο του Γκος. Είναι συνολική η προσπάθεια των παιδιών. Αλλά ειδικά χθες ήταν του Χαραλαμπόπουλου, ήταν εκπληκτικός. Εκτός ότι ήταν πολύ εύστοχος, δεν ξέρω αν έχασε κιόλας. Αλλά και στην άμυνα κάποια κρίσιμα κλεψίματα, κάποιες assist που δημιούργησε, θυμάμαι μια χαρακτηριστικά τώρα στον Γκρουμπάλη που έδεσε από κάτω και έβαλε. Ήταν εκπληκτικός. Σίγουρα, εγώ το έχω πει και άλλες φορές σε πολλές συνεντεύξεις μου ότι οι Έλληνες παίκτες, όχι ότι οι ξένοι, δεν θέλω να κάνω αυτό το διαχωρισμό, αλλά νομίζω ότι πονάνε την ομάδα πραγματικά. Και είναι αυτοί που συνήθως βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα και το έχω πει και άλλες φορές ότι πρέπει να στηρίζουμε το ελληνικό κορμό, ότι νομίζω είναι το πιο βασικό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο μπάσκετ, ισχύει στο ποδόσφαιρο, δεν είναι? Σε όλα τα αθλήματα. Σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο μπάσκετ. Ήθελα να το ρωτήσω και χθες το βράδυ. Ήθελα να το ρωτήσω και χθες. Βάζεις το τρίποντο, χαμηλώνεις το κεφάλι, δεν πανηγυρίζεις. Πιο πολύ πανηγύριζαν οι συμπαίκτες σου, κυρίως από ό,τι είδα τον Τζόχλα να πέφτει πάνω σου και σε βαράει. Αυτό πώς βγήκε δηλαδή? Δεν ήθελες να το κάνεις? Περίμενες να τελειώσει το μάτς? Εντάξει, περίμενα να τελειώσει το μάτς. Ήθελα ακόμα 4,5 δευτερόλεπτα, το οποίο είχε επίθεση ο Άρης. Το οποίο σχεδιάσανε σίγουρα στο τάμα ότι ένα special, το οποίο μπορεί να μπαίνει και καλάθι. Δεν είχε τελειώσει κάτι. Στη Ρόδο τι πρέπει να κάνω, Πάκου? Στη Ρόδο. Τι πρέπει να κάνω, Πάκου? Τι πρέπει να κάνει, να κερδίσει. Πώς? Πώς? Σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνα. Ξέρουμε ότι η Ρόδος εκεί μέσα είναι πολύ δυνατή, πολύ σφιχτή ομάδα. Πρέπει να τρέξουμε το γήπεδο, να ελέγξουμε τα rebound, το ρυθμό. Γενικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί για να μπορέσουμε να πάρουμε το διπλό εκεί μέσα. Είναι πολύ καλή ομάδα, με ένα καλό προπονητή, και πρέπει να είμαστε, πιστεύω, άψογοι για να μπορέσουμε να πάρουμε το διπλό. Θα σε επηρεάσει εσένα ή την ομάδα το ότι το Σαββάτο τελειώνουν αυτά τα συνεχή παιχνίδια, τα 3, το 8 ημερο, μετά πάει ένα μάτς την εβδομάδα, θα σου λείψει αυτή η δράση, τα ταξίδια? Σίγουρα, το να παίζεις 2 παιχνίδια την εβδομάδα είναι πολύ ωραίο, έχεις και μεγαλύτερο κίνητρο. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα χρειάζεται να ξεκουραστεί. Εντάξει, θα κάνουμε adjust και σε αυτό. Αν κάνει φυσικά ένα 3-3, είναι ιδανική εξέλιξη συνέχεια για το τάχη που διανύουμε. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό για μας το διπλό στη Ρόδο, το χθεσινό διπλό, για να μπορέσουμε να είμαστε στους στόχους μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ακόμα τη σκέφτεσαι την τετράδα, δηλαδή, πάτε παιχνίδι-παιχνίδι, είναι στον Πασαβάδο? Παιχνίδι-παιχνίδι, αλλά σίγουρα είναι ένας από τους στόχους μας, εννοείται. Μπορεί ο Πάκος να προλάβει? Θα το δούμε. Θα μιλήσουμε μέσα στο γήπεδο. Τώρα, ό,τι και να πω. Λοιπόν, αυτά και από τον Θοδωρή Ζάρα και για τα χθεσινά και για τη δική του εμφάνιση και τα σουτ που έβαλε και για το παιχνίδι με τον Κολοσσό που έρχεται. Αυτά από πρωταγωνιστές της χθεσινής αναμέτρησης. Πρώτη ώρα μαζί μας είναι φυσικά και η Πάντερμος. Πατσάς, σούπες, μαγειρευτά φαγητά, όλα αυτά είναι στην Πάντερμος, στα Βυτικά, στη Κολονιά 75, στους Αμπελόκηπους. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ είναι το delivery
στο 2310-720-024. Ανοιχτά 24 ώρες η Πάντερμος που είναι μαζί μας. Σταμάτη λέω να πάμε διάλειμμα και επιστρέφοντας να δούμε λίγο τι γίνεται και με Αγγέλου και με Γιαννά και το τι συνέβη και στο τελευταίο μισάρο να πάμε σε όλα τα άλλα που είναι ανοιχτά και με Ευρωλίγκα και με NCAA σήμερα το βράδυ είπαμε. Έχουμε Πέμπτη προς Παρασκευή, έχουμε παιχνίδια. Θα πούμε βέβαια και τα... Και στα πρωταθλήματα τι έχουμε, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10 με την επόμενη μέρα του ντέρμπι. Ακούσαμε και πρωταγωνιστές, είπαμε και 5 πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ του Άρη το διοικητικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με το προπονητικό του Άρη, από τη στιγμή που υπάρχει αλλαγή σε σχέση με χθες, με τον Παναγιώτη Γιαννάκη να αποτελεί παρελθόν και σήμερα τον Βαγγέλη Αγγέλου να κάνει την πρώτη του προπόνηση. Ναι. Με τον Άρη. Σταμάτη, αν θυμάμαι καλά, ο Αγγέλο όταν είχε έρθει και τότε. Εντάξει, δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Όχι, δύσκολη ήταν. Δεν ήταν και καλή όμως. Ναι. Δύσκολη ήταν μια κατάσταση ουσιαστικά τότε με τον Αγγέλο που άρχισε πολλά προβλήματα και πάλι. Βαζόταν βέβαια τότε σε Μπογορίδη Βεζένκοφ σε πρώτη φάση. Σωστά. Ήταν μια δύσκολη μορφή. Τότε μετά. Σωμιά. Που είχα, πάω κάτι είχαν παίξει μετά, είχαν παίξει μικρούς τελικούς, καλά θυμάμαι, μετά, με Σούμποντιτς όμως. Αυτό ήταν πριν. Μετά πριν να λάβει ο Αγγέλου ήταν αυτό. Και μετά παίξαμε τον Πρίφτη, που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Όχι, τη χρονιά που ήταν ο Αγγέλου. Δεν ωραία. Παίξανε, ο Άρης είχε αποκλειστεί, δεν θυμάμαι ποιον είχε αποκλειστεί. Οκ, είναι... okay, η επόμενη ήταν με τον Πρίφτη, το εντάξει, αυτό δεν θυμόμουν. Στο ΚΥΠ είχε παίξει τελικό κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, okay, τότε, στα δύο αωράκια σε εκείνο τον τελικό τη. Ψιλοντροπή θα πω εγώ. Γιατί υπάρχει ο άλλο στο Λίντο. Ναι, υπάρχει ο άλλο στο Λίντο. Αλλά μετά έπαιξε με τον ΠΑΟΚ με Πρίφτη. Είχε παίξει τα πλέον. Ναι, οκ, εντάξει, αυτό δεν θυμόμουν. Ναι. Εντάξει, ήταν μια χρονιά πολύ περίεργη τότε για τον Άρη, γιατί είχε ξεκινήσει καλά. Είχε προκριθεί στο τελικό με νικότητα στον Πανιόνιο στο Αλεξάνδριο. Ο Αγγέλου έφυγε μέσα στη χρονιά, πήγε στην Εφές Πίλσεν τότε βοηθό του Ιβκοβιτς. Εντάξει, πολλά τα λεφτά. Είχε βρει στο Μίνιτς εδώ, το οποίο ήταν βοηθός παλιότερα ο Αγγέλου. Ο Μίνιτς βέβαια τα έκανε όλα σμπαράλια, έτσι. Άφησε πάρα πολλά, έκανε πάρα πολλά λάθη. Ήταν τραγικό το πέρασμά του, δηλαδή, του Μίνιτς. Και στον τελικό βέβαια ο Άρης έχασε 30 πόντους και είπε κάτι, είχε κάνει κάτι δηλώσεις, θυμάμαι, ότι χαιρόμασταν που είμαστε στο τελικό και όλοι Παναθηναϊκός και έτσι και τέτοια περίεργα. Και εντάξει, ήταν μια χρονιά τότε περίεργη. Τώρα βέβαια ο Αγγέλο έρχεται κάτω από άλλες συνθήκες, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, σαφέστατα. Εδώ και καιρό το όνομά του ήταν στη λίστα των παραγόντων του Άρη. Να πούμε και το έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά το λέμε για όσους δεν ακούν ίσως την εκπομπή, ότι και είχε γίνει και επαφή από Μάνο Λάσκαρη και Νικολό στον Αγγέλο. Αλλά τότε ο Αγγέλο είχε πει όχι, γιατί προπονητής ακόμα του Άρη ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Το όνομά του είχε ακουστεί πάλι τότε μετά με τον Κόρυβο, μετά το ματς, αλλά δεν προχώρησε τότε η λύση με τον Γιαννάκη. Και μόλις έγινε το θέμα με τον Γιαννάκη και αποφασίστηκε να λυθεί συνεργασία με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ήταν τα πρώτα ονόματα. Υπήρχε το όνομα του Σούμποντιτς στη λίστα, αλλά ο Σούμποντιτς δεν ήθελε να έρθει για 2 μήνες. Ήθελε συμβόλαιο 2 συν 2 μήνες συν 1 χρόνο. Δεν μπορεί να το πει και αυτό. Λογικό, φυσιολογικό, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Τουλάχιστον λες ότι αυτό δείχνει και μια εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου. Ξέρεις ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να έρθω για στον Άρη, αλλά θέλω να έρθω 2 μήνες και του χρόνου. Ναι. Για να μείνω στην Αλβανία. Εντάξει, ο Σούμποντιτς είναι και μια περίεργη κατάσταση. Γιατί έχει και αυτό ένα παρελθόν περίεργο με τον Άρη. Ναι. Έτσι, με τη λογική ότι ήρθε τελευταία φορά που ήρθε, υπήρχε τότε η κόντρα με τους οργανωμένους. Ο κόσμος, ο μισός τον ήθελε, ο άλλος μισός τον ήθελε. Η ομάδα είχε παίξει καλό μπάσκετ τότε και παίξαμε στα πλέοφ. Τότε έπαιξε στα πλέοφ με τον ΠΑΟΚ. Είχε πάρει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά μετά έχασε παιχνίδι και στο Αλεξάνδρου και στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Γενικά ήταν μια πολύ περίεργη χρονιά, ομολογουμένως και εκείνη. Ο Αγγέλ, λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε δράση, έτσι ανέλαβε δουλειά. Σήμερα βρέθηκε στην προπόνηση μαζί με τον συνεργάτη, τον καινούργιο, τον Θανάση Μολυβδά, ο οποίος ήταν στον Άρη και επί τα προηγούμενα χρόνια και με Πρίφτη. Θα είναι και ο Σάββας ο Καμπερίδης, έτσι, εκεί στο τεχνικό team. Νομίζω ότι αυτό το δίδυμο βοηθών είναι, ναι, είναι υψηλό. Αυτή θα είναι. Εντάξει, ο Αγγέλος ξέρει, έχει δουλέψει μαζί τους και τους ξέρει καλά.
Θα κάνει περιμένα κοντά στην πρώην ομάδα του, στον Προμηθέα. Έτσι, γιατί ο Προμηθέας τον είχε ανέβει, τον Αγγέλου είχε πάρει τότε για προπονητή στην Α1. Εντάξει, κοίτα να δεις. Πριν δεν αναφέρθηκα. Αναφέρθηκα σε ένα άλλο κομμάτι. Θα πω εγώ για το θέμα καθαρά το αγωνιστικό, ότι όταν δεν μπορεί να αλλάξει παίκτη, αλλάξει προπονητή. Έτσι. Αυτό ισχύει στον Άρη αυτή την περίπτωση. Ο Γιαννάκης στην Ελλάδα είχε 6-13. Αν δεν ήταν ο Γιαννάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να είχε μείνει στον Άρη τόσο καιρό. Έτσι, δηλαδή, ο Πρίφτης, τώρα αναφέρω τυχαία το παράδειγμα και όχι μόνο, με θετικό ρεκόρ ο Πρίφτης και η μισή θέλαν να φύγει. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή. Απλά ήταν μια στήριξη στο πρόσωπο του Γιαννάκη, είναι λογικό αυτό. Έτσι. Και με βάση τα προβλήματα που υπήρχαν και όλες, ό,τι έκανε ο Γιαννάκη στην ομάδα. Αλλά νομίζω κάποια στιγμή ότι έπρεπε να γίνει κάτι. Δεν περπατούσε η ομάδα. Νομίζω φαινόταν, δεν περπατούσε η ομάδα. Νίκο. Ναι. Εδώ και καιρό δεν περπατούσε η ομάδα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πάρθηκε μια απόφαση η οποία θα φανεί ήταν καλή ή κακή. Εγώ θεωρώ ότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις μια αλλαγή προπονητή αλλάζει κάπως λίγο την ισορροπία, την ψυχολογία, έτσι, τα αποδυτήρια, τον αέρα. Καλά, σίγουρα σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση αλλάζει. Τώρα βέβαια μένει να θα δούμε... γίνει τώρα μακροπρόθεσμα, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τώρα σε πρώτη φάση. Στο παρκέ. Έτσι, ναι. Αν η αλλαγή θα υπάρξει. Σίγουρα ο Αγγέλου είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ με το θέμα πειθαρχία. Θεωρώ ότι θα βάλει κάποια καινούργια plays μέσα στην ομάδα, μέσα στο παιχνίδι του Άρη. Προκειμένου να μπερδέψει, αν θέλει, και του αντιπάλου. Γιατί εντάξει, τώρα τον Άρη τον ξέρουν όλοι πάνω κάτι μπορεί να παίξει. Θεωρώ ότι θα βάλει στο rotation πολύ περισσότερο και του βγει προήτη τουλάχιστον. Αυτό σε ρωτούσα. Θα το εξαντλήσει. Θα σε ρωτούσα έτσι. Αν θα προσπαθήσει να ψάξει να βάλει τους ξένους του περισσότερο στο παιχνίδι. Γιατί ο Άρης το φάνηκε και χθες. Νομίζω έχει ότι το, και παίζει με δύο. Το περισσότερο παιχνίδι του γίνεται από το δίδυμο Αθηναίου Τσαϊρέλη. Ναι. Μα έχει τέσσερις ξένους και παίζουν δύο. Ναι. Δηλαδή χθες ο Μπρούιντ δεν έπαιξε καθόλου. Mm-hmm. Ο Ντουβιέ έπαιξε ελάχιστα. Mm-hmm. Δηλαδή να σου πω κάτι, αν δεν κάνει ο Μπρούιντ, έτσι, γιατί. Εντάξει, οι πληροφορίες μου λένε ότι το παιδί δεν μπορεί. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να το καταλάβουν όλοι όταν φαίνεται ένα παίκτη που κάνει ένα μισχιάρκο και έπαιζε σε μια λιθουανική ομάδα. Σίγουρα ξεκίνησε εντυπωσιακά γιατί δεν τον ήξερε κανείς. Γιατί δεν είχαν σκάουτινγκ πάνω του οι αντίπαλοι για να δουν πώς παίζει σε θέμα επίθεσης. Γιατί άμυνα δεν μπορεί το παιδί, φαίνεται δηλαδή σωματοδομή του δεν είναι αμυντικός, δεν μπορεί να αντέξει για να παίξει κάποιους αντιπάλους. Μόλις μάθανε και πώς είναι στο επιθετικό κομμάτι, τελείωσε. Το κλείσανε πολύ εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις. Έτσι. Ναι. Δυστυχώς, αυτό που λογίζεται στο Γιαννάκη, στο αγωνιστικό, πέρα από τις μεταγραφές που έγιναν τους ξένους και απέτυχαν τελείως και άλλαξες, γιατί οι περισσότεροι φύγαν για αγωνιστικούς λόγους, έτσι, δεν ήταν οικονομικοί. Mm-hmm. Ο Ψηλός έφυγε για. Ο Μπάκρα έφυγε μόνο για, ας πούμε, οικονομικούς λόγους. Έτσι. Σου φύγει ο Βασιλόπουλος που και εκεί, εγώ το ξαναείπα, ένα θέμα αγωνιστικό, δεν ήταν. Οικονομικό τόσο το θέμα. Έτσι. Δηλαδή μπορείς να πεις το Βασιλόπουλο. Ήταν και μπάς. Το οικονομικό. Είχες την επιλογή να τον πεις δεν πας. Mm-hmm. Το Βασιλόπουλο. Γιατί ήταν εγγυημένα τα λεφτά του. Όπως και του Αθηναίου. Για να ξεχνώνεται λοιπόν αυτό το θέμα με τους ξένους σίγουρα. Χρεώνεται την κακή εικόνα της ομάδας. Γιατί ο Άρης δεν έπαιξε καλό μπάσκετ. Έτσι ήταν ελάχιστα τα παιχνίδια που έπαιξε καλά ο Άρης. Και κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Συνεχίζω το καράβι με αυτόν τον καπετάνιο. Βλέποντας όμως τη δυνατότητα της ομάδας, αυτό και πάω και παλεύω, που είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, ήδη έχοντας ένα 6-13 στην πλάτη σου, ή λες βάζω έναν άλλο προπονητή στο παιχνίδι που ξέρει τι εστιάρεις, ξέρει τα αποδυτήρια, ξέρει τη φανέλα, ξέρει την ατμόσφαιρα, ο οποίος λες ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, θα αλλάξει την ψυχολογία, έτσι. Και να πω και κάτι, νομίζω ότι το κατάλαβε ο καθένας ότι κάποιες στιγμές ο Γιαννάκης με κάποιους παίκτες δεν είχε και τις καλύτερες των σχέσεων. Έβγαινε μέσα στο γήπεδο αυτό. Και αυτό δεν έχει να κάνει ότι ο Γιαννάκης δεν γούσταρε τον ένα παίκτη ή ο ένας παίκτης τον Γιαννάκη. Αυτό έχει να κάνει και όταν κάνεις 7-8 συνεχόμενες ήττες. Mm-hmm. Οι ήττες φαίνουν γρήνα. Οι ήττες φαίνουν προβληματισμό και ιστορία μέσα στα αποδυτήρια. Συν τα οικονομικά προβλήματα, έδωσε το γλυκό. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ήταν επιβεβλημένη. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να αλλάξεις παίκτες, το ξαναλέω, το ηλεκτροσόκ έπρεπε να γίνει και στο θέμα προπονητή. Δεν μπορεί να αλλάξει όλες τις παίκτες. Θεωρώ ότι αυτό που κυκλοφόρησε για πρόταση του Γιαννάκη στο Γιαννάκη τεχνικό διευθυντή είναι αστεία. Τη χαρακτήρισα σήμερα όπως την πρόταση του Μητρούδη στον Γκάλι πριν μερικά χρόνια τώρα που οι Αριανοί είναι παγίδι, που καταλαβαίνουν τι λέω. Έτσι. Ο Μητρούδης κάποτε είπε στον Γκάλι,
Έλα, εντάξει. Δεν. Ξέρω, ανέλαβε τις ακαδημίες. Έτσι τον είπε τον Γκάλη. Και τώρα το λένε τον Γιαννάκη, ανέλαβε τεχνικός διευθυντής. Πού να αναλάβει ρε παιδιά τεχνικός διευθυντής? Σε μια ομάδα διαλυμένη. Σε μια ομάδα διαλυμένη. Τι τεχνικός διευθυντής? Τεχνικός διευθυντής τι δουλειά κάνει δηλαδή? Τεχνικός διευθυντής δεν είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με το αγωνιστικό, με τις μεταγραφές, με τους παίκτες, με ό,τι έχουν να κάνουν σε αυτό το κομμάτι. Εκτός αν έχουμε βάλει άλλη ορολογία και δεν την ξέρω εγώ, τεχνικός διευθυντής. Αυτό δεν είναι νούμερο, Νίκο. Αυτό δεν είναι. Και ουσιαστικά όλο αυτό και το χρονικό διάστημα που ο Γιαννάκης ήταν. Με τον προπονητή. Ναι, και όλο αυτό το διάστημα που ήταν προπονητής ο Γιαννάκης έκανε και όλες τις δουλειές. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε τεχνικό διευθυντή, να ξέρουμε τι λέμε έτσι. Όταν λέμε τεχνικός διευθυντής, στην Αμερική π.χ., που από εκεί βγαίνουν οι ισορολογίες, δεν είναι ευρωπαϊκές, έτσι ο τεχνικός διευθυντής είναι κάτι να λέμε ο general manager, έτσι, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα. Δηλαδή, με τι ασχολείται ο τεχνικός διευθυντής, για να καταλάβω, δηλαδή, με τις ακαδημίες, με τι ασχολείται. Νομίζω ότι ήταν άτυχη. Ίσως έγινε πάνω, μια πρόταση πάνω στην κίνηση για να μην χωρίσουν οι δύο πλευρές άσχημα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα χωρίσουν άσχημα, αλλά εντάξει, σίγουρα ότι υπάρχει πικρία στο Γιαννάκη για τον τρόπο που ήρθε το διαζύγιο, νομίζω ότι υπάρχει. Έτσι, γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό. Αλλά είναι τώρα αυτές οι ώρες οι έντονες, με τον θυμό, με τα συναισθήματα, τα έντονα. Εντάξει, θα περάσουν αυτά, θα επέλθει ηρεμία. Ο Γιαννάκης, ο οποίος σίγουρα τσαλακώθηκε πάρα πολύ, έτσι νομίζω ότι. Σαφέστατα η φετινή χρονιά έριξε πάρα πολύ το προπονητικό του προφίλ. Έτσι δεν θα πω το προσωπικό και το στάτος του σαν θρύλο του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό δεν θα το ρίξει ποτέ. Έτσι ότι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ αγωνιστικά και προπονητικά. Αυτό όμως είναι άσχετο από αυτό που ζούμε σήμερα στον Άρη. Τελείως διαφορετικό. Μην τα μπερδεύουμε. Mm-hmm. Μην μπερδεύουμε το Γιαννάκη της Εθνικής με το Γιαννάκη του Άρη. Ναι, τα προβλήματα έπαιξαν το ρόλο τους. Τεράστιο. Έτσι, ότι ποτέ δεν βρήκε τα λεφτά που του είπε ο Λάσκαρης. Λάθος επίσης θεωρώ το ότι το μπάτζετ που έφτιαξε ο Γιαννάκης ήταν μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο και ο Άρης βρέθηκε να τρέχει για να καλύψει και να πληρώσει παίχτες. Γιατί ο Γιαννάκης έκανε ένα μπάτζετ αντί για 3 δαχμές, το έκανε 6. Και αυτό είναι θέμα προπονητή. Έτσι, τη στιγμή που ξέρεις ότι ο Λάσκαρης ούτε τα 3 δεν σε δώσει τελικά, γιατί δεν έδωσε ούτε τα 3. Εντάξει, να δούμε τώρα με τον Άγγελο πώς πάει. Ο Άρης, Νίκο, με βάση το πρόγραμμα, κυνηγάει νομίζω τον Κόρυβο. Εγώ πιστεύω ότι το ξαναπεί ο Πανιώνας θα μείνει στην κατηγορία. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Για να κυνηγήσει τον Κόρυβο, αν ο Κόρυβος βάλουμε ότι μπορεί να κάνει maximum 3 νίκες, ο Άρης πρέπει να κάνει 4. Γιατί δεν έχει ισοβαθμία. Έχει παιχνίδι να κερδίσει ο Άρης. Θα δούμε πώς θα επηρεαστεί η ομάδα και από την έλευση Αγγέλου. Δεν ξέρω με τον Προμηθέα αν προλαβαίνει να αλλάξει κάτι. Εντάξει, τώρα λίγο ψυχολογία μπορεί να αλλάξει, αλλά έχει ένα Προμηθέα ο οποίο. Είναι αρκετά μια εξαιρετική ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Και βέβαια μετά τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας θέλει νίκη για να μείνει στην τετράδα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ο Προμηθέας τον έχει τον ΠΑΟΚ και τον έχει κερδίσει δύο φορές. Δηλαδή ουσιαστικά είναι δύο νίκες πάνω τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση. Θέλει να κερδίσει για να παραμείνει σε μια διαφορά. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Ο Αγγέλη νομίζω από τη στιγμή που δεν θα έχει άλλο προπονητή και θα ήταν σε μια κατάσταση θα ερχόταν. Από τη στιγμή που θα ήταν την ευκαιρία. Έτσι. Και αυτό έγινε τώρα με τον Γιαννάκη. Να δούμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνουμε να προδικάσω και να πω το ένα ή το άλλο. Γιατί ο Αγγέλου βρίσκει μια ομάδα στην οποία δεν μπορεί να κάνει καμία αλλαγή. Πρέπει να παίξει με αυτούς που έχει, οι οποίοι ας πούμε είναι και κάποιοι παίκτες, είναι κάποιες δυνατότητες. Έχουν κάποιες δυνατότητες συγκεκριμένες. Για αυτό που είπες για τον, για τον Πανιώνιο και τον Κόρυβο, επειδή τώρα το άνοιξα λίγο για να δω τι πρόγραμμα έχει. Ο Πανιώνιος παίζει τώρα στην Κύμη την Κυριακή. Μετά υποδέχεται το Λαύριο, μετά πάει να παίξει στα Τρίκαλα, μετά υποδέχεται τον Ολυμπιακό, πηγαίνει φυσικά στην έδρα του Άρη, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ πρώτα τελευταία αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική παίζει με το Ρέθυμνο. Έτσι όπως το βλέπω το πρόγραμμά του, έτσι, αν αφήσω έξω τον Ολυμπιακό, όλα τα άλλα παιχνίδια τα παίζει. Με Κύμη εκτός τώρα, με το Λαύριο εντός, με τα Τρίκαλα εκτός. Το πρόγραμμα. Με τον Άρη στο Παλέ, ανάλογα με την κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα είναι. Με τον ΠΑΟΚ εντός και με το Ρέθυμνο, τα 6 από τα 7 παιχνίδια που μένουν τα παίζει. Λέω εγώ. Έτσι. Κάτσε να δω πώς είναι και του Κορύβου, που νομίζω είναι πιο δύσκολο από όλους. Ο Κορύβου είναι το πιο δύσκολο. Λοιπόν, ο Κορύβος παίζει με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα. Μετά υποδέχεται το Φάρο. Αυτό είναι η παιχνίδι που πρέπει να το πάρει σίγουρα, άμα θέλει να διεκδικεί την παραμονή. Παίζει στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Έχει το Παναθηναϊκό στην Αμαλιάδα, έχει εκτός την Κύμη και τελευταία αγωνιστική τα Τρίκαλα.
Έχει δύσκολο πράγμα. Ο Κόλυβος, εγώ πιστεύω μπορεί να κάνει τρεις νίκες μάξιμο. Έχει να παίξει και μέσα στο παλατάκι, έτσι. Ξέχασα να πω αυτό. Μάξιμο τρεις νίκες. Δεν βλέπω να κάνει παραπάνω. Είναι θέμα το πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης και τι θα προλάβει να κάνει Αγγέλο. Τώρα εντάξει, αν βάλεις ότι το Προμηθέα του παιχνίδι είναι το πιο δύσκολο από αυτά που έχει τα εντός, θεωρητικά πάντα. Εντάξει, να δούμε τώρα. Είναι, τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις, άμα δεν δούμε τα αποτελέσματα, Νίκο, ότι και να πούμε από τη στιγμή που δεν μπορεί να αλλάξει παίκτες. Αν μπορούσε να αλλάξει παίκτες του Αγγέλου, θα σου έλεγα ότι ναι, σε 10 μέρες θα δούμε ένα διαφορετικό Άρη. Δεν θα αλλάξει τους παίκτες του. Ναι. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να αλλάξει παίκτες ο Άρης, είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Πραγματικά. Όταν πρέπει να βρεις μια ομάδα με 8-9 παίκτες με ένα ρόστερ δηλαδή συγκεκριμένο και να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Έτσι, σίγουρα μπορεί να βάλει άλλα πλαίσια ο coach Αγγέλου. Θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Έτσι, έκανε την πρώτη προπόνηση, θα κουτσάρει με τον Προμηθέα, ανακοινώθηκε και επίσημα ουσιαστικά η πρόσληψη του coach Αγγέλου από το επίσημο site Skyaris. Βέβαια αναφέρει διοίκηση Skyaris, αλλά αν μπω στο site Skyaris στο κομμάτι διοίκηση, έτσι τώρα μπορεί για κάποιους λίγο να γίνουμε λίγο εριστικός ή γραφικός. Έτσι, αλλά άμα μπω λίγο στη διοίκηση, ναι, ακόμα έχει πρόεδρο το Λευτέρη Αρβανίτη, αντιπρόεδρο του Δημήτρη Παπακυριάκη, διευθύνων σύμβουλο τον Νικόλαο Λάσκαρη και εντεταλμένο σύμβουλο τον Εμμανουήλ Λάσκαρη, η διοίκηση Σκαϊάρης. Δηλαδή αυτοί αποφασίσανε ότι θα φύγει ο Γιαννάκης και θα έρθει ο Αγγέλου. Έτσι, ναι. Γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και θα το ξαναδώ, έτσι, ναι. Η Άρης ΚΑΕ λέει ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Ποια Άρης ΚΑΕ? Η Άρης ΚΑΕ σύμφωνα με το site της ΚΑΕ Άρης είναι συγκεκριμένη πανέφερα. Ο Λευθέρης Αβανίτης που έχει παρατηθεί, ο Δημήτρης Παπακυριάκης που έχει παρατηθεί, ο Μάνος Λάσκαρης, ο Νίκος Λάσκαρης, ο Τωμάς Νικολός, ο Τζόζεφ Σερβίου, αυτή είναι. Ακόμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι, θέλω ναι, να πω στον κόσμο τώρα. Έτσι, δεν ειρωνεύομαι την κατάσταση. Απλά λέω ότι πρέπει να βγουν και να πούνε ποιοι είναι, να ξέρει και ο κόσμος και να έχουν τη στήριξη όλων. Το ξαναλέω. Να έχουν τη στήριξη όλων. Mm-hmm. Αυτά που κορυδεύαμε το Λάσκαρη, που έβγαζε ο ένας μπράβο στον αδελφό μου τον Αλή Μπαμπά, που είναι πρόεδρος και διευθύνων και υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη στην νοτιοανατολική Ασία και στην κεντροδυτική Αμερική, και μπράβο και αυτά, αυτά τα κορυδεύαμε. Τα σχολιάζαμε αρνητικά εδώ. Ότι παίρνει ο καθένας ένα χαρτί του Άρη και το δείχνει, και η ΚΑΕ ανακοινώνει έναν Τούρκο ότι είναι αντιπρόεδρος και λέει ο άλλος ότι είμαι αντιπρόεδρος. Αυτά τα κορυδεύουμε, γιατί ήταν ασόβαρα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι συγκεκριμένα άνθρωποι είναι ασόβαροι, προς Θεού, αλλά για να είσαι σωστός και τυπικός απέναντι στον κόσμο κυρίως, όχι δημοσιογράφος, στον κόσμο, βγαίνεις και λες είμαι αυτός και αυτός. Είμαι ο Νίκος Μοσχοβίτης και θέλω να πάρω τον Άρη. Mm-hmm. Και έχω ένα πλάνο να βάλω 5 εκατοστάρικα το χρόνο. Έτσι δεν είναι? Απλά είναι τα πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα βλέπω εγώ λάθος. Εγώ όμως δεν τα βλέπω λάθος. Δυστυχώς για κάποιον δεν τα βλέπω λάθος. Έτσι. Και το είπαμε και πριν, το αναφέρει και ο Σουπετρέα. Και δεν λέω ότι είναι Ευαγγέλιο, απλά λέω ότι και αυτά τα παιδιά έχουν την ίδια πορεία με μένα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Να δούμε. Δηλαδή ο Αγγέλου μιλήσει κάποιου ανθρώπου. Ναι, βγήκαν φωτογραφίες. Βλέπουμε τον κύριο Ζουγιάμη. Άμα δεις τις φωτογραφίες, είναι ο κύριο Ζουγιάμης, είναι ο κύριο Ζεμπέκης. Ναι, ας ανακοινωθούνε. Εγώ δεν είπα ότι είναι άλλοι άνθρωποι. Αλλά ας βγει κάποιος επίσημα να πει κάτι. Να γίνει μια ανακοίνωση. Μια συνέντευξη τύπου. Βλέπουμε τον κύριο Ζουγιάμη. Ναι, θέλω να βάλω τα λεφτά του. Θα μου πει κάποιος αυτό που λέγαμε και πριν, Νίκο. Θα σου πει κάποιος, καλά, Άρη, σχολιάζει. Θέλω να βάλω τα λεφτά του να σώσω τον Άρη. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλω να βάλω τα λεφτά του οι άνθρωποι και να σώσουν την ομάδα. Αλλά είναι κακό να επισημοποιηθεί όλη αυτή η ιστορία. Είναι κακό. Πού είναι το κακό δηλαδή? Να επισημοποιηθεί η ιστορία, να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Ποιο παίρνει αποφάσει. Για αυτή την ομάδα, ποιος παίρνει αποφάσεις? Γιατί θα έρθει το καλοκαίρι και το καλοκαίρι λέμε ότι σώζεται το Άρης, έτσι δεν έχει θέματα. Ο Άρης μένει στην κατηγορία. Το καλοκαίρι έχει να ασχοληθεί με ένα φάκελο, έχει να ασχοληθεί με προσφυγές, ναι, έχει να ασχοληθεί με μπαν. Ποιος θα πάρει αυτές τις αποφάσεις? Στον ΠΑΟ ξέρεις ποιος είναι, έτσι. Ποιος αποφασίζει? Μπάνε Πρέλεβιτς, Νίκος Σταυρόπουλος. Αυτή. Mm-hmm. Στον Άρη ποιος αποφασίζει? Ποιος υπογράφει? Έτσι. Λοιπόν, αυτά του Άρη τα θέματα. Νομίζω εντάξει, από χθες λίγο θέλει ηρεμία και ο κόσμος γενικά στο θέμα Αγγέλου Γιαννάκη. Ήταν μια κίνηση που ξαναλέω ότι ήταν επιβεβλημένη από την που ήταν να αλλάξουν παίχτες. Αλλάζει προπονητής, πάντα έτσι γίνεται. Ήταν γιατί ήταν από τον ΠΑΟΚ έτσι πως ήρθε, με ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι
ο Άρης το έδωσε με τη λογική ότι ο Άρης έκανε τα λάθη τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Άρης, αν δεν έκανε τα λάθη, δεν θεωρώ ότι θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και το συζητώ και χθες και το είπαμε και χθες με, με τον Νίκο εδώ. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί ο Κουρουμπάλη να τρέχει 4 μέτρα και να παίρνει την μπάλα και να μείνει ελεύθερος παίκτης στην επίθεση στην άμυνα του Άρη. Δηλαδή, υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα γίνονταν τίποτα. Δεν θα μείνονταν διαφορά στους 4. Έτσι. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε καλά, έκανε τις ευκαιρίες που του άρεσε. Όταν εσύ δεν πας να πάρεις το ριμπάουντ και το παίρνω εγώ και δίνω και είναι μόνος του άλλος. Ήταν και τυχερός, είναι αυτό που έχουμε πει χιλιάδες φορές τώρα. Όταν τα μάτς πάνε εκεί στο τέλος, τα 1-2 σουτ, είναι και τύχη. Έτσι, δεν είναι μόνο σίγουρα, το κομμάτι της. Είναι ικανότητα εννοείται, αλλά είναι και τύχη. Α, όλα είναι μες, όλα είναι απλά πράγματα. Λοιπόν. Γιατί άμα ο Ζάρας το έχανε το τρίποντο χθες το τελευταίο. Τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα. Ναι, καλά, νομίζω στον Άρη. Έτσι δεν είναι. Κοίτα, στον Άρη μπορεί να κάνουμε και την ίδια κουβέντα. Θα έχει άλλο προπονητή, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί. Τέλος πάντων. Μπορεί. Okay. Λοιπόν, αυτά για τον Άρη. Τώρα φάγαμε λίγο χρόνο, ήταν το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης. Έτσι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε πολλά. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα πούμε λίγο γρήγορα Άρη για τα προγράμματα και ο Νίκος θα μας πει τι γίνεται εδώ. Βλέπουμε και Ευρωλίγκα και NBA λίγο να δούμε. Να πούμε μαζί μας ότι ο Κλίν Παντελίδης, μπαταρίες, λιμπαντικά, αξεσουάρια αυτοκινήτου, τα πάντα. Γυάλισμα βιολογικού καθαρισμού με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Ότο Κλίν Παντελίδης, λοιπόν, Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα και Μπράτηριο Μπιπί για την διευκόλυση των πελατών. 2-3-10-9-38-8-75. Και επίσης εδώ και 40 χρόνια Μπαχαρικά Δόξας, η εταιρεία που φροντίζει τις γεύσεις της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον πλανήτη. Πιπεριά κουρκουμάς, κανάλα και γλάνες, σαλάτια μαλαΐων, έτσι κάρι. Επίσης διάφορα είδη σε έλαια βοτάνου, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλι, θυμάρι, φασκόμηλο, τσάγιο εξωτερικού. Αρκετά, ό,τι θέλετε πάτε εκεί και για πίεση και για δενάτισμα. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2-3-10-5-50-6-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο μυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Ασχοληθήκαμε πολύ με τα του ντέρμπι, αναμενόμενο βέβαια, και με τα χθεσινά και με τα σημερινά, με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Ευρωλίγκα και σήμερα αγωνιστική. Λίγο τελευταίες αγωνιστικές Ευρωλίγκα είναι κάπως αγκαρία να το πω, γιατί τα περισσότερα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει όσον αφορά πρώτη θέση, δεύτερη θέση, ίσως και πλεονέκτημα έδρας. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας η Φενέρ νίκησε με 63-80 εύκολα μέσα στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Η Φενέρ, η οποία θέλει να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας, νομίζω ακόμα μαθηματικά δεν το έχει τελειώσει. Κάτσε να δω τη βαθμολογία εδώ για να είμαστε στο 100% σίγουρα. Αλλά ουσιαστικά το έχει εξασφαλίσει και με, τη σημερινή νίκη. Ο Παναθηναϊκός παίζει αυτή την ώρα στο Τελ Αβίβ. Στο τέλος του ημιχρόνου παλεύει να επιστρέψει, γιατί έχει μείνει πίσω μέχρι και με 11. Είναι 38-33 το σκορ τώρα, 53 δευτερόλεπτα πριν το ημιχρόνο. Η Φενέρ πήγε στις 19 νίκες. Η πέμπτη Ζαλγκίρις παίζει με τη Ρεάλ σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Είναι στις 16, όσο έχει και ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα, όσο έχει και η Χίμικη. Νομίζω είναι τυπικό, είναι τυπική η εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας για τη Φενέρ. Νίκησε 63-83, 83 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με στο Τελ Αβίβ. Τώρα έχουμε τζάμπολ στο Αρμάνι Βαλένθια, δεν κυνηγάνε κάτι δύο ομάδες. Τζάμπολ έχουμε τώρα και στο Ρεάλ Μαδρίτης Ζαλγκίρις. Αυτό είναι παιχνίδι που έχει και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί και οι δύο ομάδες είναι 16 νίκες και διεκδικούν πλεονέκτημα έδρας. Νομίζω η Ζαλγκίρις έχει ένα θέμα, δεν έχει το τουπάν μαζί της, πολύ σημαντικό. Γρανάζει έτσι σε αυτή την πολύ καλή ομάδα που έχει κάνει φέτος ο Γιασικεβίτσιους. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει το πρόγραμμα αυτής της αγωνιστικής στην Basket League. Το πρώτο παιχνίδι είναι το Σάββατο στις 4 παρατέρα. Το ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Κολοσσού Ρόδου με τηλεοπτική μετάδοση από την Ερτένα. Στις 4.30 είναι το παιχνίδι του Ρεθύμνου με τον Φάρο Λάρισα. Στις 5 είναι το ΑΕΚ Λαύριο. Στις 6.30 είναι το Άρης Προμηθέας Πάτρας, παιχνίδια που είναι το Σάββατο. 25 Μαρτίου την Κυριακή Τρίκαλα Παναθηναϊκός και Κίμη Πανιώνιος. Το Τρίκαλα Παναθηναϊκός στις 5, το Κίμη Πανιώνιος στις 7. Το πρόγραμμα κλείνει τη Δευτέρα με το παιχνίδι στην Αμαλιάδα ανάμεσα σε Κόρυβο και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή, αύριο βράδυ. Το παιχνίδι για το πρωτάθλημα γίνεται Δευτέρα. Αγωνιστική που ειδικά εκεί στη μάχη τετράδας έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ παίζει με το Λαύριο, το τρίτο Λαύριο με την πέμπτη ΑΕΚ. Ο Προμηθέας πηγαίνει να παίξει μέσα στο Παλαιό. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να παίξει μέσα στο Κολοσσορόδου. Είναι αγωνιστική που
μπορεί να έχει εξέλιξη έτσι σε αυτό το κομμάτι. Τα αποτελέσματα μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο και στη πορεία. Και το Κίμι Πανιόνιος έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί η Κίμι διεκδικεί θέση στα play-off. Ο Πανιόνιος είναι πολύ ανεβασμένος το τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι αυτή η νίκη επί της ΑΕΚ του δίνει και περισσότερο έτσι, περισσότερη όθηση για τη συνέχεια. Είναι αγωνιστική που πάλι έχει αρκετά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει η Α2. Να πούμε ότι το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Εθνικό θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, παρότι ο Ηρακλής πήγε στο ΑΣΕΑΔ για να δικαιωθεί σε δεύτερο βαθμό. Δεν δικαιώθηκε εκεί. Οπότε το παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής που είναι ανάμεσα σε Ηρακλή και Εθνικό Στεφανόφυλλο θα γίνει και κλεισμένο το θυρών. Έτσι. Καλά, βέβαια, να πούμε τώρα τον Νίκο για τον Ηρακλή. Το καλάθι, παιδιά, που δεν μετράει στο προηγούμενο παιχνίδι του Ηρακλή. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τηρηθούν αν η ένσταση θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και γιατί κανονικά πρέπει να έχει αποτέλεσμα και να ξαναγίνει τουλάχιστον εκείνο το κομμάτι του, το χρονικό που μένει από τη φάση του Γκαγκαλώδη να ξαναγίνει. Ή να ξαναγίνει όλο το μάτς. Δηλαδή όσο κρεμιέται, κουνάει ολόκληρο το Στεφάνι, φεύγει μπάλα και οι διαιτητές βλέπουν τη φάση και λένε παίζεται. Τι παίζεται, ρε φίλε. Ναι. Τι παίζεται, ρε φίλε. Θα μας τρελάνε τελείως ορισμένοι. Είναι δυνατό. Σαν και χτες αυτό που έκανε ο Ντουβιέ, ας πούμε, να έλεγε, ξέρω εγώ, άλλος μετράει. Να έλεγε μετράει. Τι μετράει, ρε φίλε, αφού τη πρόκειται ο Ντουβιέ, δεν μετράει το καλάδι. Είναι μια γερνωμένη φάση. Δηλαδή κάνει ο Γκαγκαλώδης την προσπάθεια, την πετάει, η μπάλα δεν ξέρω. Είναι ξεκάθαρο ότι. Φαίνεται ότι θα μπει. Ναι, ότι υπάρχει παράβαση. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι δύσκολη φάση, ότι ναι, τη βρήκε, δεν τη βρήκε. Έτσι. Είναι ξεκάθαρη φάση. Και τραβάει το. Τραβάει και το Στεφάνι και το διχτάκι. Ναι, πάει και τραβάει τα πάντα. Ο άλλο, δηλαδή μόνο που δεν χτύπησε και το ταμπλό, ρε παιδί. Εκείνο ήταν καλάθι που αν με τόσο Ηρακλή πήγαινε συν ένα, ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι, δεν ήταν το καλάθι το τελευταίο του αγώνα. Μόνο πήγαινε συν ένα και δεν λέει 25, θέλω νομίζω 30. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, ήταν στο συν ένα. Γιατί να, από το συν ένα, γιατί να βρεθεί, ξέρω εγώ, στο μείον 4, στο μείον 3. Λοιπόν, στα παιχνίδια αυτή τη αγωνιστική όλα το Σάββατο στην Α2. Η ΑΕΛ παίζει με τον Αμίντα στι 5 και όλα τα μάτια στι 5. Το Μαρούσι παίζει με το ψυχικό. Η Ηρακλής είπε ότι έχει τον Εθνικό και κλεισμένο το θυρών οριστικά. Ο Χολαργός παίζει με τη Δόξα Λευκάδας. Το Περιστέρι που συνεχίζει η ΑΕΤ το παίζει με το Δούκα. Ο Αρκαδικός παίζει με την Καστοριά. Ο Ερμής Αγιάς παίζει με τον Απόλλωνα Πάτρας. Και η Καρδίτσα παίζει με τον Παπάγου. Τώρα, όσον αφορά τη βαθμολογία, το Περιστέρι μένει μόνο το μαθηματικό κομμάτι για την απευθείας άνοδο του στην Α1 στο 22-0. Ο Χολαργός είναι 18-4 στη δεύτερη θέση. Ο Ηρακλής είναι στο 16-6. Ο Απόλλων Πάτρας είναι στο 15-7. Έτσι, αυτές είναι... Και μετά είναι η Καστοριά που είναι στο 13-9. Είπαμε 2-5 πάνε στα play-off. 2-5. Καλά, θυμάμαι. Και μετράνε και τα αποτελέσματα στο κανονικό. Δεν ξέρω το Περιστέρι, νομίζω μόνο το Εγάλο ξέρω, δεν ξέρω άλλη ομάδα, να είναι αίτητο σε μια κατηγορία μετά από τόσες αγωνιστικές στο Εγάλο. Νομίζω και αυτό είναι κάποιο. Και ο Παναθηναϊκός, έτσι, δεν το ξεχνάμε. Ναι, και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πιο κάτω είναι η Δόξα Λευκάδας, ο Αμίντας, ο Εθνικός, όλοι αυτοί είναι στο 12-10, έχουν 34 βαθμούς, το ψυχικό 10-12, το Μαρούσι και ο Παπάγου στο 9-13, Ερμής Αγιάς στο... Τι εδώ μην έχει έτσι βαθμολογία και με μπερδεύει λίγο, 10-11 έχει δύο παιχνίδια λιγότερα ή έχει κάποιο μηδενισμό μάλλον. 7-15, ναι. 7-15 είναι η Καρδίτσα, ο Αρκαδικός στο 6-16, ο Δούκας είναι 3-19 και η Λάρισα στο 2-20. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο δύσκολα θα παραμείνουν στην Α2. Πάμε β', πάμε β' εθνική, ναι, ναι. Λίγο δεύτερο όμιλο, να δούμε λίγο το πρόγραμμα και την βαθμολογία. Λοιπόν, το πρόγραμμα της β' εθνικής, την Κυριακή τα παιχνίδια, 24 του μήνα. Κυριακή δεν είναι 24? Ναι. Όχι. Όχι, Κυριακή, Σάββατο. Και λέω και εγώ ναι. Χάσαμε τις μέρες. Λοιπόν, το Σάββατο, και εδώ τα παιχνίδια στις 5, 24 του μήνα. Λοιπόν, Χαρέλας Τροκούπης, Μαχητές Πεύκων, Χαλκιδόνα, Ερμής Λαγκαδά, Στρατώνη, Ίκαρης Ερών, Γέφυρα Φάρσαλα, Ευρώπη, Πευκοχώρη, Αγρίνιο, ΑΟ Αγρανίου, Ελιμία, Σπίδα, Ξάνης και Τιτάνες, Πάλαμας. Έτσι, στο Στρατώνη, το οποίο θα έχει την απουσία πλέον του Δημήτρη Σαμαρά, ο οποίος μετά από δύο χρόνια, ο νεαρός παίκτης, ο οποίος πέρασε και από τα παιδικοφυγικά τμήματα του Άρη και πέρασε και από την αθηνική ομάδα, έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα του Στρατονίου για προσωπικούς λόγους. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο τη βαθμολογία εδώ. Η Καρισερόν 37, Χαρέλος Τροκούπης 37 στην κορυφή, στο βαθμό 36 για την Καβάλα, 35 για τον Φοχώρη. Εδώ έχουμε μάχη. Ανατόλια 34,
Στρατώνη και Ερμή Λαγκαδά 33, Φάρσαλα Αγρίνιο, Μαχητέ Πεύκων 31, 27 για τη Γέφυρα 26, Ασπίδα Ξάνθης Χαλκιδόνα 24, Λιμία 21, Τιτάνες Παλαμά. Πάμε γάμα εθνική. Όχι, εδώ πήγα στη, στο δεύτερο όμιλο που δεν μας ενδιαφέρει γιατί έχει κάτι πεντέλι, βλέπω και Έσπερος. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, γάμα εθνική κατηγορία, για να δούμε. Εδώ πότε είναι και η αγωνιστική. Εδώ πάει μία Τετάρτου. Άρα εδώ δεν χρειάζεται να το πούμε, έχουμε ακόμα. Ναι. Πάει μία Τετάρτου. Η γάμα εθνική δεν έχει αυτή η αγωνιστική. Mm-hmm. Οπότε εντάξει. Εδώ απλά να πούμε στον τρίτο όμιλο της γάμα εθνικής. Ο Φίλιππος Βέρας έχει 36 βαθμούς στην κορυφή. 34 για το ΦΕΚΑ Κέρκυρας, 32 για Νίκη Βόλου. Εδώ έχει ξεχωρίσει κάπως οι ομάδες οι πρώτες, έτσι και μετά νομίζω τα Ιωάννινα. Στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, Ελευθερούπολη 38, Μακεδονικός 37, Πολύγυρος 35, έχουν ξεχωρίσει 33 Ξάνθη και ΜΕΝΤ. Λοιπόν, αυτά τώρα. Α1 γυναικών έχει Final Four. Α2 γυναικών, το ακούσατε και εμείς τη βδομάδα, το είπαμε και εμείς, ο Ηρακλής κατέκτησε την, και μαθηματικά την άνοδο στην Α1, πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Ηρακλή. Και εδώ έχουμε τώρα μια διακοπή. Πρώτη, μία Τετάρτου έχει παιχνίδια, αλλά πλέον είναι διαδικαστικού χαρακτήρα γιατί ο Ηρακλής είναι στην κορυφή με 35 βαθμούς, 39, 35 είχε επιλέας. Ο Ηρακλής μαθηματικά έχει κατακτήσει την άνοδο και την παρουσία του πλέον του χρόνου στην Α1 εθνική κατηγορία. Καλή επιτυχία να πούμε στην ομάδα του Ηρακλή. Έτσι πραγματικά ο σύλλογος που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια θέλει επιτυχίες. Έτσι, μακάρι να ανέβει και η ανδρική ομάδα. Αν και να πούμε την αλήθεια, Νίκο, είναι δύσκολο. Έτσι. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Έχει και το δισαβαντάζ με τον Απόλλωνα Πατρών που πιθανότατα, πιθανολογώ ότι μάλλον θα παίξουν μαζί στα playoff. Αν εκτός να γίνει κάποια μεγάλη έτσι, ένα ταραχή στη βαθμολογία. Μακάρι, μακάρι να ανέβει ο Ηρακλής γιατί εντάξει, είναι και ένας άνθρωπος από πίσω ο οποίος πληρώνει. Καλύπτει κάποια πράγματα ο κ. Δρακόπουλος, ο οποίος ξέρει τι γίνεται. Καμιά φορά, μακάρι να μην γίνει έτσι και να στηριχτεί ο άνθρωπος και να συνεχίσει. Αλλά καμιά φορά μετά τις αποτυχίες το βλέπεις και λίγο διαφορετικά το θέμα. Είναι ναι, εντάξει, είναι... η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Ηρακλής που πήγε, ας το πούμε έτσι, καβάλα στα άλογο στο, στα play-off τελικά δεν κατάφερε να ανέβει λόγω του, του φάρου. Ίσως φέτος που θα πάει αυτός με το μειονέκτημα, όπως δείχνουν τα πράγματα τέλος πάντων, να, να είναι πιο έτοιμος πνευματικά για να δούμε αν μπορεί να, να επιστρέψει. Εγώ πιστεύω ότι πέρσι τώρα, εντάξει, έπεσε και στον Πανιόνιο που πήγαινε, όχι τρένο, πήγαινε τρένο γιατί είχε σφυρίγματα. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Πέρσι ο Ηρακλής ήταν πάνω τον Πανιόνιο σε κάποια στιγμή. Ναι. Και πήγανε παράπονα από τη διαιτησία, τη διαιτησία σε πολλά παιχνίδια του Ηρακλή. Mm-hmm. Έτσι, και υπέρ του Πανιόνιου. Mm-hmm. Εντάξει, ομοσπονδία είναι αυτή. Ναι. Και εδώ να συμπληρώσω βέβαια γιατί το ξέχασα πριν. Ναι. Να το πω γιατί διαβάζω για συμπλήρωση τα μάτια μου. Ναι. Η κίνηση Γιαννάκη έχει να κάνει και με την ομοσπονδία. Ότι κυνηγάει τον Γιαννάκη και τον Άρη. Παιδιά, θα δούμε τη διαιτησία. Εγώ το πιστεύω αυτό που το λέω και το δείχνει η ιστορία. Αν πούμε ότι ο Βασιλακόπουλος κυνηγάει κάποιον, πρώτα απ' όλα αυτός είναι ο Άρης. Άμα δούμε δηλαδή τις διαιτησίες του τελικούς, κυρίως θα πω εγώ. Έτσι, γιατί στο πρωτάθλημα είναι άλλο τέτοιο. Αλλά άμα κάτι να δεις με τον Παναθηναϊκό στο Λίντο, με τον Παναθηναϊκό στα Ωράκια, με τον Παναθηναϊκό εκεί, με τον Παναθηναϊκό. Τον Άρη δεν κυνηγείς. Δεν έχει να γίνει ότι διώξαν τον Γιαννάκη για να έχουν καλύτερη διαιτησία. Ναι. Τα λένε αυτά κάποιοι και τα πιστεύουν κιόλας. Ναι. Και γενικά φέτος η καινούργια αγαπημένη των διαιτητών είναι από την Πάτρα. Ναι. Και από το Λαύριο, το βλέπουμε. Εντάξει, βάζω κάτι νίκο. Αυτή δεν μπορεί τώρα να ακούω. Τι διώξαν τον Γιαννάκη, λέει. Μου είπε ένας ότι έφυγε ο Γιαννάκης, λέει, για να μας κυνηγάει ο Βασιλακόπουλος. Δηλαδή, πριν τον Γιαννάκη, ο Βασιλακόπουλος τι ήταν, υπέρ του Άρη 100%. Ο Βασιλακόπουλος, παιδιά, κυνηγάει τον Άρη από την εποχή Γκάλη. Απλά δεν μπορούσε τότε να τον κυνηγήσει γιατί είχε τον Γκάλη και τον Γιαννάκη και τον Σούμποντιτ. Μόλις έφυγε ο Γκάλης και σταμάτησε, διαλύθηκε ο αυτοκράτορας έτσι και περάσαμε σε μια άλλη εποχή. Ο Βασιλακόπουλος έχει θέμα με τον Άρη γενικά. Δεν έχει να κάνει προσωπικά. Εντάξει, έχει και προσωπικά με τον Γκάλη, με τον Γιαννάκη πλέον. Παλιά δεν είχε με τον Γιαννάκη, τώρα έχει, τα τελευταία χρόνια. Αλλά με τον Άρη έχει θέμα ο Βασιλακόπουλος. Mm-hmm. Και έχει αυτή την αντιμετώπιση ο Άρης. Γιατί δεν ξέρουμε τον Γιαννάκη τώρα για να έχουμε καλύτερη διαιτησία. Εντάξει, μην τα λέμε τώρα. Και αυτό που λέει ο Νίκος. Φανένα, παλιά ήταν το Μαρούσι που είχε διαιτησίες. Έτσι. Η Κηφισιά, ο Πανιόνιος με φέτος βλέπουμε. Γιατί με την ΑΕΚ μου είπαν ότι κάποια σφυρίγματα που πήρε. Δεν έχω εικόνα. Εντάξει, εμένα μου το είπαν, δεν ξέρω, δεν το υιοθετώ. Και εγώ το άκουσα. Τι να κάνουμε, δηλαδή το βλέπουμε αυτό.
ότι υπάρχει. Παλιότερα υπήρχε το Ηράκλειο, για όσοι θυμούνται πιο παλιά. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν εύνοια και υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν. Οι δύο μεγάλες, ας πούμε, όπου και να πάνε, έχουν το σφυριγματάκι τους. Στα δύσκολα. Μετά μεταξύ τους πλακώνονται, ναι. Εντάξει. Εντάξει, όταν γίνεται μεταξύ τους, βέβαια. Και, ναι. Εντάξει, αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν είναι, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ προσωπικά εγώ σαν δικαιολογία αυτό ότι έφυγε Γιαννάκης για την λόγω διαιτησίας, για την κυνηγάει Βασιλακόπουλος. Αυτό έπρεπε να είναι ακριβώς το αντίθετο, έπρεπε να συσπηρωθεί όλος ο Άρης δίπλα στο Γιαννάκη από τη στιγμή που υπάρχει αυτό, που σε ένα βαθμό υπάρχει, έτσι και το ξέρουν όλοι, από την εποχή που ο Γιαννάκης πήγε στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Ολυμπιακό και του είπε ο Βασιλακόπουλος τότε, θες να φύγεις την Εθνική, ωραία, δεν θα πας ούτε Παναθηναϊκό ούτε Ολυμπιακό. Και ο Γιάννακης επέλεξε να πάει στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό τότε. Και ξεκίνησε όλη η ιστορία της κόντρας με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Έχουμε τίποτα NBA ή κάτι. Και... βλέπω εδώ πέρα ένα θέμα που έχει κυκλοφορήσει σήμερα. Κάτσε, με τον. Από ό,τι βλέπω, δεν ήρθε κανείς. Με τον Λέοναρντο. Έχει έρθει ο συνάδελφος, ρε. Το Παπαδόπουλος έχει έρθει, ρε φίλε. Καλά, εντάξει. Τυπικό. Δεν τον είδα, φίλε. Δεν τον είδα. Δεν τον βλέπεις, εννοεί αυτό. Πιστεύω ότι βλέπω και ότι ακούω. Ό,τι μου λένε. Ωραία. Τα είπα αυτό που είπαμε πριν. Ό,τι βλέπω. Ωραία. Τώρα, ό,τι μου λένε δεξιά και αριστερά, ότι είναι ο τάδε και είναι ο τάδε, είναι εδώ. Άμα το δω, τι να πιστέψω. Ναι. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπω ένα ρεπορτάζ που έχει εδώ για τον, που έχει γράψει ο φίλος μας ο Βοσνιαρόφσκι για τον Λέοναρντο, ότι έγινε team meeting. Ωραία, για να τον ψήσουν οι συμπαίκτες του να επιστρέψει, γιατί δεν νιώθει καλά. Φοβάται τέλος πάντων τον τραυματισμό του. Έχει θέμα, ναι, και έγραψε ο Βοσνιαρόφσκι που. 99% είναι μέσα. Έχει ότι έγινε μια τέτοια κουβέντα και προσπάθησαν να το ψήσουν. Τώρα κάπου πήρα το μάτι μου πριν λίγο στο Twitter που ήμουνα ότι υπάρχει μια διάβαση από ένα παίχτη των Spurs. Τέλος πάντων, καλά. Και να είχε γίνει, θα λέγε, ναι, το κάναμε. Ναι, συζητήσαμε και πήγαμε να το ψήσουμε να επιστρέψει. Δεν νομίζω. Όχι, okay. Είναι ψυχολογικό του λέω, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Δεν μπορεί τώρα αυτός ο τραυματισμός. Επιστρέφεις, ξαναφεύγεις, ξανακάνεις. Είναι ψυχολογικό και είναι κλίμαξη γιατί αυτό μπορεί να είναι και το χειρότερο από όλα. Έτσι, ναι. Αυτό μπορεί να είναι το χειρότερο, η ψυχολογία, γιατί δεν μπορεί ποτέ να κερδίσεις το μυαλό. Άμα βάλεις κάτι στο μυαλό σου και το πιστεύει τώρα ο Λέοναρντ, μπορεί να είναι υγιέστατος και να νιώθει ότι ξέρεις με το που θα το πατήσει το πόδι, γεια σας. Ναι. Θες και μεγάλη βραδιά LeBron με 35 πόντους, 15 rebounds στη νίκη των Cavaliers επί των Toronto Raptors 132-129. Είχε και Γιάννη χθες, αν θυμάμαι καλά, που έχασε με 120-127 από τους Clippers. Σήμερα από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα. Δεν το βλέπω. Εντάξει, όχι, πολύ γεμάτο δεν είναι, ούτε κάποιο αμάν-αμάν παιχνίδι έχει. Οι Houston παίζουν με τους Pistons. Οι 76ers πηγαίνουν στο Orlando. Έχει κάνει ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχει ένα Pelicans Lakers και ένα Dallas Utah στις 2.30. Δεν έχει δηλαδή κάποιο φοβερό παιχνίδι. Νομίζω ότι επειδή δεν γίνεται αυτό το πρόγραμμα στο NBA, ώστε να πέσει όλο το μάτι στο NCAA που έχει παιχνίδι και σήμερα και αύριο, σωστά. Ναι, δεν θέλουν να παίζουν πάνω στο NCAA γιατί εντάξει, και θα χάσουν και το προϊόν θα χάσει. Εκεί είπαμε, Νίκο, εκεί τα βλέπουν οι άνθρωποι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ναι. Φροντίζουν να μην βάλουν μάτς να παίζουν πάνω στο NCAA γιατί ξέρουν ότι θα χάσει το προϊόν. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Έτσι, με τον ΕΣΑΚΕ και όλο αυτό το θέμα που έγινε και με τον Ντέρμπι. Έτσι και τις ημέρες και ότι η ΕΡΤ. Όρισε πότε θα γίνει και. Σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα των επόμενων δύο αγωνιστικών, ρε φίλε. Εγώ έχω να πάω, στην βάφτιση της αδερφής μου. Έχει κάτι αλλαγή. Τέλη Απριλίου. Ωραία. Και σήμερα που μιλάμε είναι τέλη Μαρτίου και δεν ξέρω αν 28-29 Απριλίου θα έχει αγωνιστική. Ναι. Κομμωδία. Ένα μήνα πριν. Δεν σου λέω να είναι ένα χρόνο πριν. Κομμωδία. Και την άλλη φορά μιλούσαμε με τον Χάρη τον Σταύρο, θυμάσαι, για το All-Star Game του NBA και έλεγε ότι το έχουν βγάλει με 2022. Και αυτή η καραμέλα ότι το κανονίζει η τηλεόραση, παιδιά. Βρε, το κανονίζει, εγώ δεν λέω. Αλλά κάνουμε ένα πρόγραμμα, ένα μπούσουλα. Πρέπει κι εσείς, Αλέγκα, δεν είναι. Πρόσεξε να δεις. Δυστυχώς αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Εσύ που έχεις το προϊόν, παρακαλάς. Ναι. Παρακαλάς. Ναι. Καταλαβαίνεις γιατί παρακαλάς. Γιατί, ρε φίλε, δεν μπορείς να βγεις στην αγορά να το πουλήσεις αλλιώς. Γιατί δεν μπορείς να το πουλήσεις αλλιώς. Γιατί δεν έχεις δυνατές ικανότητες να το πουλήσεις. Γιατί δεν έχεις προϊόν καλό. Έτσι όλα αυτά. Δεν ισχύει τώρα για αυτή, αλλά γενικά άλλο. Και το ορίζει, λέει, η τηλεόραση. Κάτσε, ρε φίλε. Τι το ορίζει η τηλεόραση. Δες τι είναι το καλό. Δηλαδή, τηλεόραση, άμα το ορίσει και είναι όλα τα μάτς την ίδια ώρα. Δηλαδή, τι να... είναι καλό για τον μπάσκετ να παίζουν όλα τα μάτς την ίδια ώρα. Δηλαδή, το NBA έχει 16 μάτς. Βλέπεις. Επειδή είναι και η πόλη, ρε παιδί μου, έχει τρία μάτς, δύο μάτς. Βάζουν ένα μία μισή, ξέρω εγώ, Αμερικής, Ελλάδας, ένα μία στις δύο, δύο και μισή. Τα σπάνε τα μάτς.
να μπορεί να γυρνά να βλέπει. Το παράδειγμα το απλό που σου λέω εγώ. Σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα των επόμενων δύο αγωνιστικών. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. George Μάσκα μαζί μα. Το hair salon του Γιώργου Μάσκα για να φτιάξει το μαλλί σα όπω εσεί θέλετε και να ακούσετε και τι προτάσει του Γιώργου Μάσκα. Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο τη πόλη 23-10-282-700 και στο Facebook και το Instagram George Μάσκα Hair Salon. Δόξα φυσικά μπαχαρικά και βότανα μαζί μα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από μπαχαρικά, από βότανα, από τσάγια, από χαμομήλια, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλα αυτά είναι στον Ολυμπίου Διαμαντή 21 στο Δόξα. 556-46 το τηλέφωνο και στο doxapavlaspices.gr. Μαζί μας και η Πάντερμος, πατσά, σούπες και μαγειρευτά φαγητά δυτικά στην Κολονιά 75 στους Αμπελόκηπους, ανοιχτά 24 ώρες φυσικά όπως κάθε πατσατζίδικο που σέβεται τον εαυτό του. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ το delivery στο 720-024 και η Πάντερμος. Να πούμε επίσης έτσι πριν πάτε Πάντερμος, για ποτάκια αν θέλετε, πάτε στο Δέντρο στο μπαρ. Εκπληκτικό μαγαζί, είναι ο κλασικό πολύ όμορφο το κτίριο. Έτσι πέθριο μπαρ, ειδικά εντάξει σήμερα έχει το σκαλοκαίρι, πια το λέγαμε. Το λέγαμε. Αλλά και μέσα μπορείτε να κάτσετε, είναι πολύ ωραίο το μέρος, πραγματικά. Με 100 είδη καφέ, άμα πάτε νωρίς, για καφεδάκι 94 είδη τσαγιού. Άμα πάτε το βραδάκι, έχει 92 είδη μπύρας, 40 ετικέτες για βαρελίσκες και φυσικά πολύ μεγάλη πλούσια γκάμα από τον εξαιρετικό και το περιβάλλον, εξαιρετικό και το σέρβις και το προσωπικό. Έτσι, και καθημερινά, έτσι, εκτός Κυριακής, έχει πάντα κάτι. Live stage, μουσική σκηνή με ελληνικά, ξένα συγκροτήματα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, σήμερα για να δούμε το πρόγραμμα σήμερα τι έχουμε. Πώς έχουμε σήμερα, 22. 22, ναι. Μπλε Μυρτήλα παίζει σήμερα. Έτσι στο Δέντρο, στο μπαρ. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε εκεί να απολαύσετε. Έτσι, είπαμε, κάθε μέρα εκτός Κυριακής έχει κάτι. Live stage, μουσική σκηνή. Το Δέντρο, στο μπαρ, Βασιλέως Γεωργίου. 25, τηλέφωνο 2310-811-885. Ωραία, λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα λέμε ξανά την Τρίτη, την ερχόμενη. Μπαίνετε συντονισμένοι στο Λίμπερ, ακολουθεί Μπαλαντέρ. Θανάση Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος, μαζί σας μέχρι και τις 12. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Καλό βράδυ.